Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Παρασκευή 2 Ιουλίου και παρακολουθείτε το κεντρικό δελτίο ειδήσεων από το Ήπειρο στη Βιέννα. Με αποφάσεις που υπέγραψε ο Γενικός Γραμματέας Πολιτικής Προστασίας Βασίλης Παπαγεωργίου, κλείνουν για 4 ημέρες 2 μεγάλες επιχειρήσεις των Ιαννίνων με τα επιβεβαιωμένα κρούσματα μεταξύ των εργαζομένων. Η απόφαση για το κλείσιμο είναι σε ισχύ από σήμερα Παρασκευή μέχρι και την 3η 6 Ιουλίου, ενώ στη συνέχεια θα γίνει επανεκτίμηση της κατάστασης. Να πούμε πως ο ΕΟΔΗ ανακοίνωσε σήμερα 18 νέα κρούσματα στην Περιφερειακή Ενότητα των Ιαννίνων. Την αναστολή λειτουργίας των δύο επιχειρήσεων στην βιομηχανική περιοχή, όπου τις τελευταίες ημέρες υπάρχει συρροή κρουσμάτων, αποφάσισε ο Γενικός Γραμματέας Πολιτικής Προστασίας. Πρόκειται για τις εταιρείες Θεόδωρος Νητσιάκος ΑΒΕ, Πτηνοτροφικές Επιχειρήσεις και Δαβού της Μαυριδόπουλος ΑΕ Επεξεργασίας Κρέατος, στις οποίες, με τις αποφάσεις που υπέγραψε ο Γενικός Γραμματέας Πολιτικής Προστασίας Βασίλης Παπαγεωργίου, αναστέλλεται η λειτουργία όλων των υποδομών, εγκαταστάσεων και κάθου είδους χώρων, κυρίων και βοηθητικών, των δύο επιχειρήσεων. Από σήμερα Παρασκευή στις 6 το απόγευμα έως και την 3η 6 Ιουλίου στις 6 το απόγευμα, προκειμένου να ολοκληρωθούν οι έλεγχοι και οι ιχνηλατήσεις των επιβεβαιωμένων κρουσμάτων και των στενών επαφών. Όπως αναφέρεται χαρακτηριστικά στην απόφαση, η αναστολή λειτουργίας επιβάλλεται για επιτακτικούς λόγους αντιμετώπισης της διακινδύνευσης της δημόσιας υγείας και ειδικότερα για τον περιορισμό της διασποράς και των επιπτώσεων της νόσου COVID-19. Με την λήξη της αναστολής λειτουργίας των δύο επιχειρήσεων θα γίνει επαναξιολόγηση μάλιστα της επιδημιολογικής κατάστασης. Οι συρροές κρουσμάτων των τελευταίων ημερών στις δύο επιχειρήσεις έχει σημάνει συναγερμό στις αρμόδιες αρχές, ενώ αποτέλεσμα αυτού είναι τις τελευταίες ημέρες να έχει ανέβει και ο αριθμός των ημερήσιων κρουσμάτων σε επίπεδο περιφερειακής ενότητας των Ιαννίνων. Νωρίς μάλιστα το πρωί και με δεδομένες τις αναφορές που υπήρχαν από μέσα ενημέρωσης για τις επιχειρήσεις, χωρίς όμως αυτές να κατονομάζονται, ο Αγροτικός Πτηνοτροφικός Συνεταιρισμός Ιαννίνων Πίνδος δήλωνε κατηγορηματικά ότι αφενός δεν βρίσκεται στην βιομηχανική περιοχή και αφετέρου το τελευταίο δεκάμηνο δεν έχει βρεθεί κανένα κρούσμα COVID στους εργαζόμενους της επιχείρησης. Οι συρροές στις δύο επιχειρήσεις εξακολουθούν να κρατούν ψηλά τα κρούσματα, ειδικά μετά από ένα μήνα σχεδόν και την αποκλιμάκωση των προηγουμένων εβδομάδων. Έτσι και το τελευταίο 24ωρο υπάρχει αυξημένος αριθμός κρούσματων σύμφωνα με την ημερήσια έκθεση του Εθνικού Οργανισμού Δημόσιας Υγείας, ο οποίος ανακοίνωσε 18 νέες διαγνώσεις στην Περιφερειακή Ενότητα των Ιαννίνων. Μόλις ένα κρούσμα καταγράφεται στην υπόλοιπη Ήπειρο και πιο συγκεκριμένα στην Περιφερειακή Ενότητα της Πρέβεζας, ανεβάζοντας τον συνολικό αριθμό στην περιφέρεια στους 19. Σε επίπεδο χώρος, ο ΕΟΔΗ ανακοίνωσε 771 νέα κρούσματα το τελευταίο 24ωρο, 10 είναι οι συνάνθρωποι μας που κατέληξαν εξαιτίας του COVID-19, ενώ στους 186 ανέρχονται οι διασωληνωμένοι σε μονάδες συντατικής θεραπείας. Να σημειωθεί τέλος ότι συνολικά σήμερα στην Περιφερειακή Ενότητα των Ιαννίνων πραγματοποιήθηκαν 1903 rapid test από κινητές ομάδες του ΕΟΔΗ, εκ των οποίων τα 5 θετικά. Την ανάγκη επιτάχυνσης των εμβολιασμών λόγω και των νέων δεδομένων που δημιουργεί η μετάλλαξη Δέλτα των Σαββαταγιάννου, αναπληρωτής Υπουργός Υγείας Βασίλης Κοντοζαμάνης. Καθησυχάζουμε, δεν εφησυχάζουμε. Η πανδημία δεν έχει τελειώσει, υπογράμμισε στις δηλώσεις του ο Υφυπουργός και συμπλήρωσε πως ο εμβολιασμός είναι κοινωνικό αγαθό το οποίο έχει διασφαλίσει η πολιτεία για το σύνολο των πολιτών. Την ανάγκη επέκτασης του εμβολιασμού στον πληθυσμό για την επίτευξη του επιθυμητού τείχους ανοσίας που θα προστατεύσει την δημόσια υγεία από τη ραγδαία διάδοση της μετάλλαξης Δέλτα εν όψη του φθινοπόρου, τόνισε από τα Γιάννενα ο αναπληρωτής Υπουργός Υγείας Βασίλης Κοντοζαμάνης. Αφορμή για την παρουσία του αναπληρωτή Υπουργού στην πόλη ήταν η προγραμματισμένη συνάντηση εργασίας της ηγεσίας του Υπουργείου με τις διοικήσεις της 5ης και 6ης υγειονομικής περιφέρειας, καθώς και όλων των νοσοκομείων αρμοδιότητάς τους, με στόχο την αξιολόγηση της εικόνας των νοσηλευτικών ιδρυμάτων ένα και πλέον χρόνο μετά την έναρξη της πανδημίας. Τα νοσοκομεία πλέον έχουν επανέλθει στην κανονική τους λειτουργία, ωστόσο το σύστημα παραμένει σε επιφυλακή.
Βρισκόμαστε σήμερα στα Γιάννενα στο πλαίσιο συναντήσεων εργασίας με τις διοικήσεις των υγειονομικών περιφερειών και τις διοικήσεις των νοσοκομείων, έτσι ώστε να αξιολογήσουμε την υφιστάμενη κατάσταση στο σύστημα υγείας σε μια περίοδο που από ό,τι φαίνεται η πανδημία αποκλιμακώνεται μεν, αλλά το σύστημα παραμένει σε ετοιμότητα γιατί δεν έχει τελειώσει τίποτα ακόμα και έχουμε ακόμα δρόμο μπροστά μας. Καθησυχάζουμε, δεν εφησυχάζουμε, είμαστε σε ετοιμότητα. Το Εθνικό Σύστημα Υγείας, τα νοσοκομεία μας επανέρχονται, έχουν επανέλθει στην κανονικότητα σε ό,τι αφορά την εξυπηρέτηση όλων των συμπολιτών μας και την επαναλειτουργία των τακτικών χειρουργείων και άλλων υπηρεσιών. Επαναλαμβάνω ότι η πανδημία δεν έχει τελειώσει. Έχουμε ένα πολύ σημαντικό όπλο στα χέρια μας. Τα εμβόλια. Τα εμβόλια αποτελούν τη μεγαλύτερη παρέμβαση στον τομέα της δημόσιας υγείας παγκοσμίως. Ο εμβολιασμός παράγει ένα δημόσιο αγαθό. Το δημόσιο αυτό αγαθό είναι η συλλογική ανοσία. Η πολιτεία οφείλει με κάθε τρόπο να διασφαλίζει τη συλλογική αυτή ανοσία και το κάνει έχοντας επάρκεια εμβολίων. Το έχουμε εξασφαλίσει, υπάρχουν εμβόλια για το σύνολο του πληθυσμού και διασφαλίζοντας την πρόσβαση όλων των πολιτών στον εμβολιασμό. Το έχουμε κάνει και αυτό. Υπάρχει ένα σχέδιο σε εξέλιξη. Ήδη από τα 1018 εμβολιαστικά κέντρα που είχαμε ξεκινήσει, είχαμε στον αρχικό σχεδιασμό μας, έχουμε ξεπεράσει τα 1500. Πρέπει να πείσουμε και τον τελευταίο συμπολίτη μας να εμβολιαστεί. Γνωρίζουμε όλοι ότι η μετάλλαξη ΔΕΛΤΑ αλλάζει τα δεδομένα, πρέπει να αυξήσουμε το τείχος ανοσίας. Επομένως, είναι πολύ σημαντικό ο κάθε ένας από εμάς να εμβολιαστεί. Δεύτερο μεγάλο όπλο που έχουμε στα χέρια μας είναι η τήρηση των μέτρων. Επαναλαμβάνω, πρέπει να είμαστε σαφείς. Η πανδημία δεν έχει τελειώσει. Τις επόμενες ημέρες τίθεται σε εφαρμογή και ο κατοίκων εμβολιασμός για όσους δεν μπορούν να προσέλθουν στα εμβολιαστικά κέντρα, όπως και οι καταδρομικοί εμβολιασμοί με τη συνεργασία των Δήμων. Το είχαμε πει από την αρχή ότι έχουμε μέσω της Ευρωπαϊκής Συμφωνίας για τα εμβόλια, έχουμε εξασφαλίσει εμβόλια για το σύνολο του πληθυσμού. Όταν κάποιος συμπολίτης μας δεν μπορεί να προσέλθει σε κάποιο εμβολιαστικό κέντρο, είχαμε πει ότι υπάρχει ένα σχέδιο το οποίο μπαίνει σε εφαρμογή τις επόμενες ημέρες, έτσι ώστε να πάμε να εμβολιάσουμε τους συμπολίτες μας που δεν μπορούν να προσέλθουν στα εμβολιαστικά κέντρα. Η προσέλευση του κόσμου είναι σε πολύ καλά σημεία. Η χώρα διεξάγει πάνω από 100.000 εμβολιασμούς την ημέρα. Η χώρα μας είναι η πέμπτη μέσα στις πέντε πρώτες χώρες της Ευρώπης με το σύνολο στις πέντε χώρες της Ευρώπης στις πέντε πρώτες με πλήρως εμβολιασμένο πληθυσμό σε σχέση με τις υπόλοιπες χώρες της Ευρώπης. Σίγουρα δεν φτάνεις από τη μία στιγμή στην άλλη στα ποσοστά τα οποία θες. Όμως υπάρχει προσέλευση και τονίζω ότι η προσέλευση αυτή πρέπει να γίνει ακόμα μεγαλύτερη. Πρέπει να αυξήσουμε το τείχος ανοσίας, πρέπει να προστατεύσουμε όχι μόνο τους εαυτούς μας, αλλά και τους οικείους μας, το κοινωνικό σύνολο, τα αγαπημένα μας πρόσωπα. Και αυτή είναι η διαφορά των εμβολίων από τα φάρμακα. Γι' αυτό είπαμε ότι το εμβόλιο είναι μια σημαντική παρέμβαση, η κορονίδα όπως είπα στον τομέα της δημόσιας υγείας και ο εμβολιασμός είναι κοινωνικό αγαθό. Πρέπει αυτό να καταστεί σαφές από όλους. Τόσο ο αναπληρωτής υπουργός όσο και ο Γενικός Γραμματέας του Υπουργείου Ιωάννης Κοτσιόπουλος σημείωσαν πως η πλειοψηφία των νοσηλευωμένων με COVID-19 στα νοσοκομεία είναι μη εμβολιασμένη. Τα περισσότερα περιστατικά που νοσηλεύονται στα νοσοκομεία, ο Γενικός Γραμματέας μπορεί να σας δώσει και περισσότερες λεπτομέρειες και ο Διοικητής της Έκτης Υγειονομικής, είναι από άτομα τα οποία δεν έχουν εμβολιαστεί. Τα αγωγές στα νοσοκομεία αφορούν πληθυσμό ο οποίος δεν έχει εμβολιαστεί και κυρίως το βλέπουμε σε όλες τις υγειονομικές περιφέρειες, οπότε το βλέπουμε όλες τις τελευταίες εβδομάδες, οπότε το μήνυμα προς τον πληθυσμό είναι να εμβολιαστούν για να προστατευτούν όλοι και κυρίως οι ευπαθείς ομάδες. Στις ΜΕΘ κυρίως βλέπουμε να νοσηλεύονται περιστατικά που δεν έχουν εμβολιαστεί.
Κρίσιμο για το επόμενο χρονικό διάστημα, πολύ δε περισσότερο όταν βλέπουμε και ανθρώπους μεγάλων ηλικιών να μην έχουν εμβολιαστεί, ενώ θα έπρεπε να ήταν από τους πρώτους. Βέβαια, έρχεται να λυθεί ένα ζήτημα και σε δυσπρόσιτες περιοχές όπως είναι η δική μας, με τον κατοίκον εμβολιασμό, έτσι ώστε να μπορέσουν αυτοί οι άνθρωποι να εξυπηρετηθούν στους τόπους κατοικίας τους. Γιατί δεν είναι. Μπορεί να συζητάμε και να λέμε ότι είναι για όλους μας εύκολη η πρόσβαση σε ένα νοσοκομείο, σε ένα εμβολιαστικό κέντρο. Δεν είναι για όλους εύκολη αυτή η πρόσβαση. Σίγουρα το ζήτημα του κατοίκων εμβολιασμού το επόμενο χρονικό διάστημα αναμένεται να δώσει αυτή την λύση. Και βέβαια καλούνται και οι Δήμοι έτσι να συμβάλλουν κατά κάποιο τρόπο σε όλο αυτό. Και η ΕΚΤ είπε, έχει αποστείλει ένα έγγραφο προς τις δημοτικές αρχές, ζητώντας τους να γίνει μια καταγραφή όσων θέλουν να εμβολιαστούν, προκειμένου να τρέξει πολύ καλά όλη αυτή η προσπάθεια. Λοιπόν, θα μείνουμε σε ζητήματα αυτοδιοίκηση. Θα συνομιλήσουμε με τον Δήμαρχο Δοδόνης και πρόεδρο της Περιφερειακής Ένωσης Δήμων Υπήρου, τον κύριο Χρήστο Ντακαλέτση. Κύριε Ντακαλέτση, καλησπέρα σας. Ευχαριστώ εκ των προτέρων για τη δυνατότητα να συνομιλήσουμε. Ευχαριστώ για την πρόσκληση. Λοιπόν, κύριε Ντακαλέτση, έλεγα νωρίτερα, βέβαια δεν ξέρω κατά πόσον σας προβληματίζει και εσάς και κατά πόσον έχουν και οι Δήμοι όλη αυτή την δυνατότητα, γιατί όλο το προηγούμενο χρονικό διάστημα συζητάμε για τις ελλείψεις που υπάρχουν σε προσωπικό στον τομέα της τοπικής αυτοδιοίκησης. Σίγουρα και εσείς από την δική σας πλευρά θα μπορούσατε να συμβάλλετε στο να κλείσει αυτή η ψαλίδα μεταξύ ανεμβολίαστων και εμβολιασμένων, να αυξηθούν οι εμβολιασμοί κυρίως σε απομακρυσμένες περιοχές. Και ο Δήμος Δοδόνης έχει ούκο λίγες έτσι απομακρυσμένες περιοχές. Βέβαια, έχει και ένα κέντρο υγείας, έχει ένα εμβολιαστικό κέντρο που έχει δώσει σίγουρα τη δυνατότητα σε πολλούς κατοίκους της περιοχής. Δεν ξέρω πόσο όμως εύκολο είναι να ανταποκριθείτε ως Δήμη σε αυτό το αίτημα της ΕΚΤΗ, είπε. Ναι, καταρχήν να πούμε ότι από την πρώτη στιγμή ο Δήμος Δοδόνης εξέφρασε τη μία πρώτη, αν θέλετε, τη δημιουργία πέραν του ενός εμβολιαστικού κέντρου, για να μπορέσει να γίνει εφικτή ομοιόμορφα σε όλο το Δήμο η διαδικασία του εμβολιασμού. Είχαμε προτείνει δηλαδή και στον Κρυφοβό και στην Τύρια τη δημιουργία εμβολιαστικών κέντρων. Τελικώς λειτουργήσε μόνο ένα στα Δερβίζιανα, σχετικά καθυστερημένα. Αυτό βέβαια έγινε σε χρόνο που κάποιοι συμπολίτες μας ήδη είχαν φροντίσει να εμβολιαστούν, με ό,τι σημαίνει αυτό, σε άλλα εμβολιαστικά κέντρα. Τώρα έρχεται η πολιτεία, η ΕΚΤΗ είπε, να σκουμποθεί, αν θέλετε, και να πει: ερχόμαστε να καλύψουμε τυχόν κενά που υπάρχουν στους Δήμους. Και ζήτησε στοιχεία. Θέλω να πιστεύω ότι τα στοιχεία αυτά είναι μια εικόνα, προσωρινή εικόνα, γιατί ο Δήμος δεν έχει τους μηχανισμούς, κανένας Δήμος δεν έχει τους μηχανισμούς. Εδώ να τονίσω ότι μιλάμε για απομακρυσμένες περιοχές και δεν μιλάμε για Δήμους όπως οι πρωτεύουσες των νομών, προφανώς. Έτσι λοιπόν λαμβάνεται μια εικόνα σε πρώτη φάση. Ήδη οι περισσότεροι Δήμοι έχουμε αποστείλει τα στοιχεία, όπως και ο Δήμος Δοδόνης. Φαίνεται λοιπόν ότι υπάρχουν τέτοια κενά και θα έρθει η ΕΚΤΗ να λειτουργήσει εμβολιαστικά κέντρα στο Ρωμανό, στην Τύρια, στη Δοδονούπολη, στο Κρυφοβό. Όπως ήταν λοιπόν ο αρχικός σχεδιασμός, ώστε οι συμπολίτες μας που δεν κατάφεραν να μετακινηθούν σε πρώτη φάση ή δεν επέλεξαν το εμβόλιο, αν θέλετε, που αυτή την εποχή έχουν στα Δερβίζιανα, να έρθουν σε αυτή τη φάση και να εμβολιαστούν. Πιστεύω ότι είναι μια κίνηση λίγο καθυστερημένη, αλλά προς τη σωστή κατεύθυνση και ώστε να αυξηθεί και στο Δήμο Δόδωνης και στους άλλους Δήμους η πολυπόθετη ανοσία. Βέβαια, γιατί είναι ένα στοίχημα, κύριε Ντακαλέτση, το να εμβολιαστεί ο κόσμος. Ξέρετε, πολλές φορές συζητάμε και λέμε ότι κυρίως σε μικρούς οικισμούς, σε μικρά χωριά, ο κόσμος μπορεί να αισθάνεται πιο ασφαλής, αν θέλετε, και σου λέει εντάξει, και να μην εμβολιαστώ, ποιος θα έρθει στο χωριό, ποιον θα δούμε, δεν θα δούμε κανέναν, εμείς και εμείς είμαστε. Παρ' όλα αυτά, επειδή υπήρχε η εμπειρία το προηγούμενο χρονικό διάστημα από μικρές κοινότητες και αναφέρομαι στην περίπτωση του Διστράτου που είχαμε μία σύρροή μεγάλη και υπήρξε ένα ζήτημα, σίγουρα δεν θα πρέπει να λειτουργούμε με αυτή τη λογική. Όλοι, βέβαια όποιος θέλει, δεν είναι και υποχρεωτικό, αλλά καλό θα είναι όλοι να κάνουμε δεύτερη σκέψη για το ζήτημα του εμβολιασμού. Να τονίσουμε εδώ και μου δίνετε τη δυνατότητα να το κάνω ότι δεν μιλάμε για υποχρεωτικό εμβολιασμό σε καμία περίπτωση, επειδή κάπως έτσι φάνηκε από την κίνηση που έγινε, αν θέλετε, από τον τίτλο που δόθηκε, δεν μιλάμε για τέτοια περίπτωση. Σίγουρα το προηγούμενο διάστημα μας δίδαξε πάρα πολλά και πάνω απ' όλα μας δίδαξε ότι όλοι μας πρέπει να βάζουμε ένα λιθαράκι στην ενημέρωση του κόσμου, στην ευαισθητοποίηση, ώστε να φροντίζουν να εμβολιάζονται, διότι δεν υπάρχει άλλη οδός. Εν όψη βέβαια και των διαφαινόμενων. Καινούριων, όπως μεταλλάξεων. Μεταλλάξεων, βέβαια. Λοιπόν,
Ναι, πιστεύω ότι αυτή η εγρήγορση πρέπει να παραμείνει, πρέπει να, μην πω, να επιταχυνθεί, να ενισχυθεί, διότι το φθινόπωρο δεν αποκλείεται να έχουμε επίσης καινούριο lockdown, πράγμα που θα είναι πάρα πολύ καταστροφικό για όλη τη χώρα. Μάλιστα. Κάτι πιο συγκεκριμένο ως προς τα νέα εμβολιαστικά, το πότε ενδεχομένως θα μπορέσουν να λειτουργήσουν, υπάρχει, κύριε Ντεκαλέτση? Η πληροφορία που έχω είναι ότι άμεσα θα αρχίσουν να εμβολιάζεται κόσμος, δεν ξέρω τον χρόνο ακριβώς. Και βέβαια υπάρχει παράλληλος, από ό,τι με ενημέρωσαν, σχεδιασμός για τους κατοίκων εμβολιασμούς των ατόμων που δεν μπορούν να μετακινηθούν ή τον ΑΜΕΑ. Αυτό ταυτόχρονα οριμάζει ως πρωτοβουλία. Δεν γνωρίζω το χρόνο ούτε της μιας ούτε της άλλης δράσης. Μάλιστα. Τα χωριά του Δήμου Δωδώνης περιμένουν να είναι ένα καλύτερο καλοκαίρι το φετινό, κύριε Ντεκαλέτση, να δουν, ας πούμε, και τους γηγενείς να επιστρέφουν ενδεχομένως πιο αυξημένα σε σχέση με την περσινή χρονιά? Είναι διάχυτη αυτή η εντύπωση. Πραγματικά περιμένουν πώς και πώς τους ανθρώπους τους που κάθε χρόνο, ειδικά τα καλοκαίρια στο Δήμο Δωδώνης, ο οποίος ένας Δήμος, όπως γνωρίζετε, αποψηλωμένος από κόσμο, περιμένει λοιπόν τους ταξιδιώτες, περιμένει τους συνταξιούχους και περιμένει και δράσεις από το Δήμο. Περιμένει ο Δήμος να δώσει νότες αισιοδοξίας με τις εκπλώσεις που μπορεί να κάνει και με τις άλλες δράσεις. Γι' αυτό είμαστε έτοιμοι λοιπόν αυτούς τους ανθρώπους να τους ικανοποιήσουμε ώστε ερχόμενοι στο Δήμο να περάσουν εξάγεια στο καλοκαίρι και να ξεχάσουν όλα όσα βίωσαν και βιώσαμε όλη την προηγούμενη περίοδο. Να ζωντανέψουν και πάλι τα χωριά, έστω και χωρίς πανηγύρια. Γιατί εμείς συνήθως το καλοκαίρι το έχουμε συνυφασμένο με τα πανηγύρια εδώ στην Ήπειρο, κύριε Ντεκαλέτση. Έστω και έτσι όμως, σίγουρα τα χωριά αυτά θα ζωντανέψουν και πάλι. Μικρής κλίμακας τέτοιες εκδηλώσεις θα γίνουν, όμως να είστε βέβαιοι ότι οι εκδηλώσεις που θα κάνει ο Δήμος σε συνεργασία πάντα με τους συλλόγους και τις κοινότητες, γιατί είναι πάρα πολύ σημαντικό να το τονίσουμε αυτό, ότι οι σύλλογοι εξακολουθούν να είναι ενεργοί. Υπάρχουν άνθρωποι που με ανιδιοτέλεια παλεύουν στα χωριά τους. Εμείς λοιπόν αξιοποιούμε αυτή τη διάθεση, αυτή τη βούληση και θα πετύχουμε το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα. Μάλιστα. Ήταν μια δύσκολη μέρα η χθεσινή. Πρέπει να συγγνώμη. Παρέλειψα να πω ότι είμαστε πρώτοι των πυλών του 5ου Φεστιβάλ Δωδώνης, που έχει θεσμοθετηθεί πια τέλη Ιουλίου και το πρώτο δεκαήμερο του Αυγούστου να ανοίξει και φέτος. Σε σύντομο διάστημα θα είμαστε σε θέση να ανακοινώσουμε ακριβώς χρόνο και ποιες παραστάσεις θα έχουμε. Βέβαια. Και νομίζω ότι αρκετός είναι ο κόσμος που περιμένει πώς και πώς να ανοίξει και πάλι το αρχαίο θέατρο της Δωδώνης και να δει παραστάσεις μέσα σε αυτό το χώρο, που σίγουρα είναι κάτι μοναδικό, κύριε Ντεκαλέτση. Είναι φορταστικά σας να είστε βέβαιοι. Λοιπόν, ήταν μια δύσκολη χθεσινή ημέρα για την περιοχή τη δική σας. Υπήρξε και μια ανακοίνωση, έτσι. Είχαμε κάποιες αιστείες πυρκαγιών και η αλήθεια είναι ότι έχουμε και μπροστά μας όλο το καλοκαίρι, όλη την αντιπυρική περίοδο την έχουμε μπροστά μας και σίγουρα χρειάζεται ιδιαίτερη προσοχή από όλους. Βέβαια, εσείς αφήνετε να εννοηθεί ότι δεν ήταν τυχαίες οι χθεσινές πυρκαγιές στη δική σας περιοχή, κύριε Ντεκαλέτση. Ταρακολουθήκαμε λιγάκι χθες, πραγματικά, γιατί στην ευρύτερη περιοχή του Ξηροβουνίου έχουν προηγηθεί κάποιες μικρές πυρκαγιές στο προηγούμενο διάστημα. Θέλαμε να πιστεύουμε ότι είναι τυχαία γεγονότα. Δεν δώσαμε την μεγάλη βαρύτητα, γιατί και αμέσως αυτές οι φωτιές σβήστηκαν, αλλά χθες είχαμε ταυτόχρονα δύο εστίες στην ίδια περιοχή. Αυτό μας έβαλε σε πολλές σκέψεις. Βέβαια, οφείλω να πω για μια ακόμη φορά ένα μεγάλο ευχαριστώ και να συγχαρώ τους ανθρώπους της πυροσβεστικής, οι οποίοι σε απίστευτα σύντομο διάστημα όχι μόνο ήρθαν στην περιοχή, αλλά κατέσβησαν τις φωτιές με περίσσιο επαγγελματισμό, θα έλεγα. Και αυτό, ξέρετε, είναι και ένα πολύ αισιόδοξο μήνυμα για το μέλλον. Όμως μένει ο προβληματισμός. Είμαστε σε συνεχή επαγρύπνηση, γιατί φοβόμαστε ότι πραγματικά αυτές οι πυρκαγιές δεν ήταν καθόλου τυχαίες και η αστυνομία και η πυροσβεστική και ο Δήμος είμαστε σε διαρκή εκρήγορση να μην ξαναπροστίσει τέτοιο φαινόμενο. Κύριε Ντεκαλέτση, έχουν οι Δήμοι τα όπλα εκείνα και κυρίως έχουν τα χρήματα εκείνα που απαιτούνται ακριβώς για να κάνετε όλο το προηγούμενο χρονικό διάστημα τις απαραίτητες ενέργειες για την αποφυγή τέτοιων περιπτώσεων πυρκαγιών, με καθαρισμούς, με αδιανοίξεις σε δρόμους για να υπάρχει ακριβώς και η ευκολία της πρόσβασης? Είναι αλήθεια ότι οι Δήμοι δεν μπορούν να προσφέρουν πολλά στο κομμάτι αυτό. Πέραν του ελάχιστου προσωπικού που διαθέτουν και τα μέσα επίσης είναι ελάχιστα. Αν έρθουμε εδώ και πούμε ότι κάθε Δήμος παίρνει κατά μέσο όρο 40.000 ευρώ περίπου το χρόνο από το κεντρικό κράτος για την προστασία, εύκολα εξάγει κανείς το συμπέρασμα ότι είναι περιχρά τα μέσα και οι δυνατότητες που έχουμε. Όμως έχουμε ανθρώπους με ζήλο, που είμαι αιρετούς και
υπαλλήλους, έχουμε κάποιοι δήμοι μέσα, έχουμε υγροφόρες, όχι μικρά πυροσβεστικά που μας έδωσε τη δυνατότητα το προηγούμενο διάστημα το πρόγραμμα Φιλόδημος και προμηθευτήκαμε και τουλάχιστον σε πρώτη φάση είμαστε έτοιμοι να επανεμβαίνουμε μέχρι να έρθουν τα πυροσβεστικά οχήματα. Είμαστε βέβαια όλοι σε επιφυλακή, είναι κρίσιμη περίοδος. Δεν μπορούμε φυσικά να πούμε ότι οι Δήμοι μπορούν να κάνουν έργο κατάσβεσης, όμως σε μεγάλο βαθμό μπορούμε να προλάβουμε και να παρέμβουμε σε πρώτη φάση. Σίγουρα και οι πολίτες από τη δική τους πλευρά πρέπει να είναι εξίσου προσεκτικοί, κύριε Ντακαλέ, και στις υπαίθριες εργασίες αλλά και στον καθαρισμό των εκτάσεών τους, ακριβώς για να περιορίσει τόσο μπορεί να περιοριστεί το κακό. Γιατί και οι Δήμοι δεν έχετε τη δυνατότητα να καθαρίζετε τα πάντα. Ναι, εδώ υπάρχει ένα μεγάλο ζήτημα. Οι συμπολίτες μας πρέπει να δείξουν την επιμέλεια που απαιτείται από τον νόμο, επιβάλλεται να καθαρίζουν τα οικόπεδά τους. Όλοι οι Δήμοι και ο Δήμος Δόνης έχει βγάλει ανακοινώσεις. Είναι πάρα πολύ σημαντικό αυτό για να προφυλάξουμε ειδικά τους οικισμούς από τέτοια ενδεχόμενα. Μόνο έτσι θα μπορέσουμε να προστατεύσουμε τα χωριά μας. Γιατί ο Δήμος πραγματικά δεν μπορεί να τα κάνει όλα σε καμία περίπτωση, γιατί όπως είπαμε, ούτε τους χώρους έχει, ούτε τους φυσικούς, ούτε τους οικονομικούς χώρους. Άρα λοιπόν μπορούμε να προλάβουμε πολλές τέτοιες καταστάσεις με την απαραίτητη επιμέλεια των συμπολιτών μας. Ήταν αυτό ένα από τα θέματα που θέσατε στην πρόσφατη συνάντηση που είχατε με τον κύριο Πέτσα, κύριε Ντακαλέτση? Ναι, ήταν ένα από τα θέματα, βέβαια με την έννοια των χρηματοδοτήσεων. Έτσι, αυτό με αυτή την έννοια. Φαίνεται ότι το επόμενο διάστημα και εν ώψη του Ταμείου Ανάκαμψης στην Αυτοδιοίκηση θα εισρεύσουν αρκετά χρήματα. Βέβαια, η πολιτική προστασία, για να μην μπερδεύουμε και τις αρμοδιότητες, η πολιτική προστασία είναι άλλου Υπουργείου Αρμοδιότητας. Έχουμε την υπόσχεση από τον αρμόδιο υπουργό, τον αρμόδιο για θέματα, ότι και προσλήψεις θα γίνουν, γιατί μην ξεχνάμε ότι έχουν θεσμοθετηθεί. Είναι πάγιο το αίτημά μας αυτό. Έχουμε υπόσχεση ότι τα θεσμοθετημένα γραφεία ή τμήματα πολιτικής προστασίας των Δήμων κατ' εξαίρεση και το συντομότερο δυνατό θα σταλεγωθούν. Αυτό είναι ένα πολύ σημαντικό βήμα. Όπως και επίσης έχει εξαγγελθεί η προμήθεια εξοπλισμού προς τους Δήμους για την πολιτική προστασία. Από εκεί περιμένουμε τα περισσότερα. Και όχι από το Υπουργείο Εσωτερικών, από το οποίο περιμένουμε, όπως είπα προηγουμένως, και αν θέλετε, συνέχεια μπορώ να σας αναλύσω, χρήματα προς άλλες κατευθύνσεις, όπως είναι η ίδρυυση, ο πολιτισμός, η αγροτική οδοπία, ο τουρισμός κλπ. Μάλιστα. Επειδή αναφερθήκατε στο Φιλόδημο, σίγουρα η διάδοχη κατάσταση, το Αντώνη Στρίτσης, ανακοινώθηκε, αν θέλετε, φέρνοντας έτσι μία ανακούφιση και μία αισιοδοξία στην τοπική αυτοδιοίκηση, ότι θα μπορέσουν να τρέξουν σημαντικά έργα στις περιοχές σας, κύριε Ντακαλέτση. Λίγο αργότερα, όμως, έρχεται ένα πλαφόν σε ό,τι αφορά τις χρηματοδοτικές εντάξεις και την κατηγοριοποίηση των Δήμων, που ναι, σίγουρα χρειάζεται να υπάρξει μια κατηγοριοποίηση. Προκύπτουν όμως ζητήματα, όπως για παράδειγμα και στον Δήμο Δοδόνης, και υπάρχουν διαμαρτυρίες έτσι για αυτό το πλαφόν, γιατί ακριβώς με βάση τις ανάγκες που έχετε και ως Δήμος Δοδόνης, αλλά και οι υπόλοιποι Δήμοι, έχετε καταθέσει προτάσεις που υπερβαίνουν κατά πολύ αυτό το πλαφόν σε κάθε περιοχή. Το πρόγραμμα Τρίτσης ξεκίνησε με πολύ μεγάλες προοπτικές. Έτυχε βέβαια αυτό να γίνει μέσα στην πανδημία. Δεν περίμενε κανείς ότι θα έχει τέτοια έκταση πανδημία. Ήταν ένα μικρό, μπορεί κανείς να πει, ήταν ένα μικρό έσπα σε σύντομο χρονικό διάστημα. Όλοι οι Δήμοι τρέξαμε με πολύ λίγους υπαλλήλους, με προβλήματα που δεν μπορούσαμε σε πολλές περιπτώσεις να τα ξεπεράσουμε, γιατί η συνεργασία με εξωτερικούς συνεργάτες χρειάζεται χρήματα και οι μικροί Δήμοι δεν τα έχουν. Εν πάση περιπτώσει, όλοι οι Δήμοι και όπως και ο Δήμος Δοδόνης, οριμάσαμε πολλά έργα και τελικά βρεθήκαμε στην λιμιτόμου, αν θέλετε, του πλαφών. Εκεί αδικηθήκαμε οι περισσότεροι Δήμοι και ο Δήμος Δοδόνης ακόμη περισσότερο, διότι παρουσιάζουμε πληθυσμό, μόνιμο πληθυσμό 9.700 κατοίκους και το πλαφόν, το όριο είναι στις 10.000 κατοίκους. Αντιλαμβάνεστε ότι για 300 περίπου κατοίκους χάνουμε 6 εκατομμύρια. Και ο πραγματικός δε πληθυσμός, να το τονίσουμε, αυτό είναι 10.130. Αυτά είπα στον κύριο Πέτσα. Εμείς καταθέσαμε βεβαίως προτάσεις πάνω του όριου. Ήδη είχαμε 4 εκατομμύρια από το πρόγραμμα Φιλόδημος, το οποίο είναι σε εξέλιξη. Φαίνεται ότι ενστερνίζεται τον προβληματισμό μας ο κύριος Πέτσας και θα δεχθεί την κατεξαίρεση, ένταξη των έργων του Δήμου Δοδόνης, τα οποία πρέπει να πω ότι δεν είναι έργα βιτρίνας, είναι έργα ουσίας, είναι σημαντικά έργα, με σημαντικότερο έργο βέβαια το έργο υδροδότησης, μεταφοράς νερού στις κοινότητες της περιοχής του Λυκανοπεδίου Ιωαννίνων, δηλαδή της ενίσχυσης της ίδρυυσης του Κρυφοβού, του Αυγού, των Σερβιανών,
του Επισκοπικού και της Αγίας Κυριακής. Δεν μπορεί παρά ο Υπουργός να δει αυτή την ανάγκη και να κάνει την κατεξαίρεξη ένταξη του έργου αυτού που προσεγγίζει ή μάλλον ξεπερνά τα 4 εκατομμύρια ευρώ. Είναι αναγκαίο, κύριε Τακαλέτση, επειδή είπατε ότι η κατηγοριοποίηση αυτή γίνεται με βάση τους κατοίκους, την απογραφή ουσιαστικά. Θα πρέπει να πάμε σε μια πραγματική απογραφή, αν θέλετε, στους Δήμους ακριβώς όποτε χρειάζεται. Να μην ανατρέχουμε σε παλιότερες απογραφές που, όπως είπατε, μπορεί να αδικήσουν, γιατί τα δεδομένα αλλάζουν. Πολλοίς κόσμος έχει επιστρέψει πίσω στην περιφέρεια και έχουν αυξηθεί οι πληθυσμοί σε πολλές περιπτώσεις. Σε κάποιες άλλες περιπτώσεις έχουν μειωθεί πάρα πολύ οι πληθυσμοί. Μήπως πρέπει να πάμε και σε μια τέτοια διαδικασία ενδεχομένως στο επόμενο χρονικό διάστημα? Που τίθενται στο Υπουργείο από τους μικρούς, από τους περιφερειακούς Δήμους, γιατί μπορεί να έχουμε πληθυσμό 10.000 κατοίκους, όμως οι ενδυνάμει κάτοικοι, οι εγγεγραμμένοι στους καταλόγους μας, είναι πάνω από 20.000. Αυτό δεν το βλέπει κανείς. Είναι πάρα πολύ άδικο, όπως ας πούμε το εύρος των δικτύων ίδρυψης, επίσης των δικτύων οδοποιίας. Κανείς δεν τα προσμετρά όλα αυτά. Ο πληθυσμός δηλαδή δεν είναι το μοναδικό κριτήριο και, αν θέλετε, πιστεύω ότι το Υπουργείο το αντιλαμβάνεται αυτό. Γι' αυτό, όπως και ο ίδιος ο κ. Πέτσας μου διαμήνυσε, στο επόμενο διάστημα θα επαναπροκηρύξει κάποια μέτρα για να αμβληθεί αυτή η διαφορά. Γιατί δεν είναι θέμα χρημάτων αμιγώς τι ποσά θα πάρει κανείς, είναι που θα τα κατευθύνει. Οπότε η προκήρυξη του μέτρου της αγροτικής οδοποιίας στο επόμενο διάστημα, το οποίο θα απευθύνεται ειδικά στους δήμους όπως ο Δήμος Δοδόνης, θα έρθει να μας ανακουφίσει και να μας δώσει λύσεις σε πολλά προβλήματα που είναι και στις αγροτικές εκμεταλλεύσεις αλλά και στους ορεινούς όγκους που έχουμε τους κτηνοτρόφους. Φαίνεται ότι το Ταμείο Ανάκαμψης μπορεί να λειτουργήσει σαν μια δεξαμενή πλήρωσης των χρημάτων που απαιτούνται από το Τρίτσιτ και το ανάποδο, αν θέλετε, στο επόμενο διάστημα να αυληθούν αυτές οι διαφορές μέσω των προκηρύξεων, οι οποίες θα απευθύνονται στους δήμους που προανέφερα. Νομίζω ότι δεσμεύτηκε και για το στελεχειακό δυναμικό, αν δεν κάνω λάθος, κύριε Ντακαλέτση, με βάση και την ανακοίνωση που είχατε εκδώσει μετά από αυτή τη συνάντηση, που επίσης είναι ένα, γιατί το αναφέραμε και νωρίτερα, είναι ένα κρίσιμο ζήτημα για τους Δήμους το να έχετε επαρκές στελεχειακό δυναμικό για να λειτουργήσετε. Στο προσυνέδριο που έγινε στα Γιάννενα, καλό είναι κάποιοι υπουργοί εσωτερικών, βεβαίως, πάνω απ' όλα, να έρχονται στην περιφέρεια και να βλέπουν τους μικρούς Δήμους από κοντά, να βλέπουν δηλαδή πώς λειτουργούν. Υπολειτουργούμε πολλές φορές, υπερβάλλουμε αυτούς και οι αιρετοί και οι υπάλληλοι για να μπορέσουμε να τα επεξεργαστούμε στις τεράστιες αρμοδιότητες που έχουν όλοι οι Δήμοι. Αποψηλωνόμαστε κάθε μέρα. Έγινε μια τεράστια αφέμαξη στους Δήμους τις προηγούμενες περιόδους μέσω της κινητικότητας. Θεραπεύτηκε αυτό σε ένα βαθμό με το πλαφόν που μπήκε και εκεί, ότι θα πρέπει να έχουν πληρωθεί οι θέσεις σε ποσοστό τουλάχιστον 80%. Φαίνεται ότι μπήκε ένα φρένο. Τώρα λοιπόν ο Υπουργός, πέραν της επιτάχυνσης των εγκεκριμένων θέσεων, λόγω του Δήμου Δοδόνης, που είναι 4 θέσεις, 2 τεχνικοί, που θα ενισχύσουν τεχνική μας υπηρεσία, 2 διοικητικοί, υποσχέθηκε μια νέα φουρνιά, αν θέλετε, προσλήψεων προς όλους τους Δήμους για να μπορέσουμε να τονώσουμε τις υπηρεσίες μας και πολλές από αυτές να μπορέσουν να λειτουργήσουν σωστά. Γιατί και, μην ξεχνάμε, είμαστε στο μετέχνιο, πολλοί Δήμοι αποψηλώνονται προσωπικό που συνταξιοδοτείται πια. Πραγματικά. Και μία από τις κρίσιμες υπηρεσίες που πραγματικά χρήζει ενίσχυση είναι οι τεχνικές υπηρεσίες, κύριε Ντακαλέτση. Γιατί συζητάμε για χρηματοδοτήσεις, συζητάμε για χρηματοδοτικά εργαλεία από τα οποία μπορείτε να διεκδικείτε χρήματα και να υλοποιείτε έργα. Αλλά αν δεν έχεις ολοκληρωμένους φακέλους, πόσο δε μάλλον σε προγράμματα που είναι ανταγωνιστικά, δεν μπορείς να κάνεις τίποτα. Και με έναν, δύο ή και κανέναν πολύ δήμη υπάλληλο σε τεχνική υπηρεσία, δεν μπορείς να πας πουθενά. Ναι, μέσω αυτού του τρόπου πραγματικά διακυβεύεται και η ίδια αυτοτέλεια των Δήμων. Δυστυχώς, πολλές φορές λειτουργούμε με το σκεπτικό των παλιών τεχνικών υπηρεσιών των Δήμων Κοινοτήτων, των ΤΙΔΚ δηλαδή. Αυτή η εποχή έχει περάσει ανεπιστρεπτή. Πολλοί συνάδελφοι δεν μπορούν να ανταπεξέλθουν, διότι και ο 4412, που ευτυχώς σε κάποια σημεία άλλαξε, που ψηφίστηκε το 2016, μας έφερε πάρα πολλά εμπόδια στην ορίμανση των έργων. Κάποια άλλα μοντέλα που όλοι αισιοδοξούσαμε ότι θα λειτουργήσουν, δεν λειτουργήσαν. Τώρα πάμε στους αναπτυξιακούς οργανισμούς. Είναι κάτι όμως που δεν είναι στο άμεσο μέλλον. Να δούμε τους αναπτυξιακούς οργανισμούς δηλαδή να λειτουργούν και να παίρνουν το μερίδιο της ορίμανσης των έργων που πρέπει. Άρα πρέπει εκ των έσω να οριμάσουμε. Οι μικροί Δήμοι είναι σε μια δύσκολη θέση, διότι δεν μπορούν να οριμάσουν έργα έστω και μέσω της διαδικασίας των τεχνικών συμβούλων.
Οι μεγάλοι δήμοι έχουν τη δυνατότητα, έχουν πάνω απ' όλα την οικονομική δυνατότητα να προκυρήσουν διαγωνισμούς για πρόσληψη τεχνικών συμβούλων. Μέσα λοιπόν από αυτές τις συμβάσεις μπορούν να οριμάζουν έργα και να παρουσιάζουν μελέτες. Οι δήμοι όμως οι μικροί δεν μπορούν να το κάνουν αυτό για πολλούς λόγους, ιδίως βέβαια οικονομικούς. Πιστεύω ότι ήταν άθλος που και ο Δήμος Δόνης και πολλοί άλλοι δήμοι καταφέραμε να σταθούμε στο ύψος των περιστάσεων και να διεκδικούμε πέραν του πλαφόν χρήματα από το πρόγραμμα Τρίτσης. Το ίδιο θα εξακολουθήσουμε να κάνουμε και στη συνέχεια. Mm-hmm. Πιστεύω ότι με τα δίκτυα Δήμων και με τις δυνατότητες που δίνονται με την τροποποίηση του 4412 θα μπορέσουμε να λειτουργήσουμε καλύτερα. Να δούμε ποια είναι πέρα από το Αντώνη Τρίτσης άλλα χρηματοδοτικά εργαλεία από τα οποία μπορείτε να φέρετε πόρους στους Δήμους σας, κύριε Ντακαλέτση, και να τρέξετε πράγματα το επόμενο χρονικό διάστημα. Αναφερθήκατε και στο Ταμείο Ανάκαμψης, για το οποίο έγινε συζήτηση με τον κύριο Πέτσα. Έτσι, ναι, αλλά είναι και το πρόγραμμα δημοσίων επενδύσεων. Το πρόγραμμα δημοσίων επενδύσεων, όπως όλοι ξέρουμε, δυστυχώς δεν κατευθύνεται προς τους Δήμους. Και αυτό είναι ένα μεγάλο ζήτημα. Το έχουμε θέσει στα συνεδριά μας. Το έθεσα για μια ακόμη φορά στον κύριο Πέτσα. Δεν παίρνουμε μερίδιο από το πρόγραμμα δημοσίων επενδύσεων ή παίρνουμε ελάχιστα χρήματα μέσω των περιφερειών, που και αυτά χάνονται στην πορεία και κανείς δεν ξέρει ποιος παίρνει τι και ποιος αδικείται, ποιος δεν αδικείται. Φαίνεται όμως ότι το Ταμείο Ανάκαμψης, όπως είπα και προηγουμένως, θα αποτελέσει μια πηγή χρηματοδότησης προς τους Δήμους. Είναι ευχάριστο ότι ο κύριος Πέτσας, ο αρμόδιος υπουργός, βλέπει με άλλο μάτι την αναπτυξιακή προοπτική των Δήμων. Είναι πάρα πολύ σημαντικό. Δεν θεσμοθέτησε απλά ή δεν, αν θέλετε, δεν παρέλαβε απλά έναν Τρίτσι και σκοπεύει να προχωρήσει αυτό ως πρόγραμμα και να κλείσει όπως παλιά ο Θησέας, παλιότερα μάλλον ο Θησέας, μεταγενέστερα άλλα προγράμματα, το 7 και πιο πριν. Φαίνεται ότι επιθυμεί να υπάρχει μια δυναμική σε αυτή στην προσπάθεια. Φαίνεται ότι η συνεργασία του με τα αρμόδια Υπουργεία, το ΙΜΕΠΕΡΑ κλπ. Θα αποδώσει καρπούς. Αισιοδοξώ και αν λάβω υπόψη μου και τις συνομιλίες που είχαμε με τον Υφυπουργό Περιβάλλοντος και Βουλευτή Ιωαννίων, τον κύριο Αμυρά, που και από εκεί θα μπορέσουν να εισρεύσουν στους Δήμους αρκετά χρήματα, ιδίως στις ιδρεύσεις, στην προστασία του περιβάλλοντος, πάρα πολύ σημαντικό. Σημαντικότερο επίσης να έρθουν χρήματα και θα έρθουν χρήματα στη δημιουργία ορεινών μονοπατιών, μόνη τι σημαίνει αυτό για τον τουρισμό μας, που η Ήπειρος έχει πάρα πολλά τέτοια σημεία να αναδειχθούν, και φυσικά στη βιοποικιλότητα. Φαίνεται λοιπόν ότι εργαλεία υπάρχουν πολλά. Φαίνεται επίσης ότι το Υπουργείο Εσωτερικών θέλει να αναλάβει ένα ρόλο συντονισμού σε όλο αυτό. Μένει και εμείς ως Δήμαρχοι να συντονιστούμε, να πάμε στοχευμένα, να μην ανταγωνιζόμαστε μερικές φορές στήρα, γιατί όλα τα προγράμματα δεν μπορούν να δώσουν σε όλους. Ως ΠΕΔΗ Πύρου έχουμε κάνει ήδη μια προσπάθεια. Αναθέσαμε σε εξωτερικό συνεργάτη το συντονισμό, την καταγραφή των αναγκών των Δήμων, ώστε να δούμε στη συνέχεια πώς μπορούμε να πορευτούμε όλοι μαζί και να διεκδικήσουμε χρήματα, βέβαια και από το ΕΣΠΑ, που και εδώ επίσης ως αυτοδιοίκηση πιέζουμε ένα τμήμα του ΕΣΠΑ να το διαχειριστούμε, όχι με την έννοια βέβαια της διαχείρισης με την δημιουργία μιας διαχειριστικής αρχής, αλλά ως ποσοστού αυτού. Από αυτό δεν φαίνεται μέχρι σήμερα να ευδοκιμεί, όμως εμείς θα συνεχίσουμε να διεκδικούμε, να παρουσιάσουμε τις προτάσεις μας και είμαστε αισιόδοξοι. Πάνω απ' όλα όμως να είμαστε συντονισμένοι και να βρίσκουμε τρόπους να οριμάζουμε τα έργα μας. Εργαλεία χρηματοδοτικά θα βρεθούν. Αυτό είναι το πιο ευχάριστο μήνυμα νομίζω που υπάρχει. Και σίγουρα κάποια στιγμή, κύριε Ντακαλέτση, θα πρέπει να γίνει και μια ουσιαστική συζήτηση και να πάμε σε κάποιες αλλαγές και σε θεσμικά ζητήματα που ταλανίζουν την τοπική αυτοδιοίκηση και σε ένα ενδεχομένως περαιτέρω ξεκαθάρισμα των αρμοδιοτήτων που θα πρέπει να συνοδεύονται και με τα αντίστοιχα χρήματα και με τους αντίστοιχους πόρους. Γιατί πάντα συζητάμε για αλλαγές στο εκλογικό σύστημα και μένουμε σε αυτό, όταν υπάρχουν αρκετά προβλήματα στην τοπική αυτοδιοίκηση τα οποία δεν έχουν λυθεί ακόμα. Κοιτάμε το δέντρο και χάνουμε το δάσος όμως. Γιατί είπατε και νωρίτερα ότι ίσως σε κάποιες περιπτώσεις καταργείται και το αυτοδιοίκητο ουσιαστικά. Αλήθεια ότι μιλάτε σαν αυτοδιοικητικός, κυρία Σταύρου. Πραγματικά έτσι είναι το ζήτημα. Θεσμοθετούμε, ψηφίζουμε νομοσχέδια και πολλές φορές χάνουμε την ουσία. Τίποτα δεν γίνεται συντονισμένα και στη συνέχεια τα συναντούμε μπροστά μας. Η αυτοδιοίκηση στη στιγμή αυτή έχει πάρα πολλές αρμοδιότητες, αλλά λίγα εργαλεία για να τις υλοποιήσει αυτές. Πρέπει να πάμε σε ένα νέο ξεκαθάρισμα των αρμοδιοτήτων, να οριοθετηθούν αυτές ανάμεσα στο κεντρικό κράτος, τις αποκεντρωμένες διοικήσεις, που και αυτές υπάρχουν τώρα με έναν τρόπο που κανείς δεν ξέρει προς τα πού κινούνται, και βέβαια στη συνέχεια το πρώτο βαθμό, το δεύτερο βαθμό αυτοδιοίκησης. Φαίνεται ότι έχουν συγκλίνει αυτοί οι δύο βαθμοί. Ίσως αυτή η σύγκληση, είναι σίγουρο ότι αυτή η σύγκληση δεν είναι καθόλου καλή και θα πρέπει, όχι επειδή υπάρχουν συγκρούσεις, αλλά θα πρέπει ο καθένας να ξέρει
τι κάνει, με ποια εργαλεία το κάνει και τι διαθέσιμους πόρους έχει να το κάνει. Και φυσικά ο πολίτης να κρίνει, πάντα να έχει ξεκάθαρο ορίζοντα πώς θα κρίνει. Ήδη το Υπουργείο είναι σε αυτήν την κατεύθυνση. Περιμένουμε ότι σε σύντομο διάστημα θα πάμε στον διάλογο του ξεκαθαρίσματος των αρμοδιοτήτων, που πραγματικά είναι το πιο σημαντικό από όλα. Ο εκλογικός νόμος ήταν βέβαια ένα νομοθέτημα το οποίο ήρθε να αντιμετωπίσει μόνο το θέμα της κυβερνησιμότητας των Δήμων την επόμενη περίοδο. Όπως αντιλαμβάνεστε, από μόνο του δεν αρκεί να κάνει τίποτα παραπάνω. Μάλιστα. Κύριε Δεκαλέτση, τι σημαίνει για έναν Δήμο όπως είναι ο Δήμος Δοδόνης, ένα μικρό Δήμο, να αποσπά μαζί με άλλους 68 Δήμους στην χώρα βραβείο καλής διακυβέρνησης? Ευθύνη. Πάνω απ' όλα ευθύνη να ανταπεξέλθουμε και να αποδείξουμε ότι αξίζαμε αυτό το βραβείο, το οποίο δεν χωρά καμία αμφιβολία ότι προήλθε μέσα από αντικειμενικές διαδικασίες, από μάλλον αντικειμενική βαθμολόγηση. Μας δημιουργεί λοιπόν περισσότερες ευθύνες να ανταποκριθούμε, να συνεχίσουμε το έργο μας. Ο Δήμος Δοδόνης δεν είναι μόνο ο Δήμαρχος, δεν είναι μόνο η Δημοτική Αρχή, είναι οι υπάλληλοι, αλλά είναι πάνω απ' όλα οι δημότες. Γιατί είναι μια διαδικασία σύνθετη όλο αυτό και όλοι μαζί πρέπει να τον κρατήσουμε ψηλά το Δήμο Δοδόνης και βήμα-βήμα πιστεύω ότι το καταφέρνουμε. Μάλιστα. Θέλω να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ για τη δυνατότητα που είχαμε να συνομιλήσουμε, κύριε Δεκαλέτση, και σίγουρα θα έχουμε δυνατότητα να τα ξαναπούμε. Τα χαρά, σας ευχαριστώ πολύ. Να είστε καλά, καλό σας βράδυ. Και εμείς να συνεχίσουμε, κυρίες και κύριοι, στην εξάρθρωση κυκλώματος που διευκόλυνε την έξοδο αλλοδαπών από τη χώρα. Κατάφεραν να εξαρθρώσουν αστυνομικοί του τμήματος αλλοδαπών της υποδιεύθυνσης ασφάλειας Ιωαννίνων μετά από μεθοδική έρευνα. Για την υπόθεση συνελήφθησαν ένας 55χρονος Έλληνας και δύο αλλοδαποί από τον Μπαγκλαντές, οι οποίοι κατηγορούνται για τα αδικήματα της εγκληματικής οργάνωσης, της διευκόλυνσης μεταφοράς και εξόδου από τη χώρα αλλοδαπών και της εξασφάλισης καταλήμματος για την απόκρισή τους, καθώς και 17 παράτυποι μετανάστες για παραβάσεις της νομοθεσίας περί αλλοδαπών. Κύκλωμα που διευκόλυνε την έξοδο αλλοδαπών από τη χώρα μέσω της αλληνοαλβανικής μεθορίου εξαρθρώθηκε στο πλαίσιο αστυνομικής επιχείρησης κατά την οποία συνελήφθησαν 3 μέλη του κυκλώματος, ενώ αποτράπηκε η διακίνηση 17 παράτυπων μεταναστών. Οι 3 συλληφθέντες, ένα συμμεταπός και 2 αλλοδαποί, κατηγορούνται για τα αδικήματα της εγκληματικής οργάνωσης, της διευκόλυνσης μεταφοράς και εξόδου από τη χώρα αλλοδαπών και της εξασφάλισης καταλήμματος για την απόκρυψή τους, ενώ οι 17 παράτυποι μετανάστες κατηγορούνται για παραβάσεις της νομοθεσίας περί αλλοδαπών. Ειδικότερα το πρωί της 5ης και ύστερα από κατάλληλη αξιοποίηση πληροφοριών, οι αστυνομικοί του τμήματος αλλοδαπών της υποδιεύθυνσης ασφάλειας Ιωαννίνων εντόπισαν ένα φορτηγό που οδηγούσε ο ημεδαπός να κινείται με κατεύθυνση προς την Κακαβιά επί της Εθνικής Οδού Ιωαννίνων Κακαβιάς και κατά τον έλεγχο που πραγματοποιήθηκαν βρέθηκαν μέσα στο φορτηγό 8 παράτυποι μετανάστες. Από την έρευνα που ακολούθησε αποκαλύφθηκε η ύπαρξη κυκλώματος, τα μέλη του οποίου τουλάχιστον κατά τον τελευταίο μήνα δραστηριοποιούνταν στη συστηματική διευκόλυνση εξόδου από τη χώρα αλλοδαπών μέσω της αλληνοαλβανικής μεθορίου. Ως προς τη δομή και τους ρόλους των μελών του κυκλώματος, οι 2 κατηγορούμενοι αλλοδαποί φρόντιζαν για τον εντοπισμό αλλοδαπών που επιθυμούσαν να εξέλθουν από τη χώρα, εξασφαλίζοντάς τους κατάλημα για την απόκρυψή τους στα σπίτια τους. Ακολούθως, ο Έλληνας, ο οποίος είχε το ρόλο του μεταφορέα, τους μετέφερε με το φορτηγό ως τα ελληνοαλβανικά σύνορα, από όπου στη συνέχεια 2 άλλοι συνεργοί τους παραλάμβαναν και τους οδηγούσαν πεζοί στο αλβανικό έδαφος. Το αντίτιμο για κάθε μεταφερόμενο αλλοδαπό ανέρχονταν στο ποσό των 200 ευρώ, από τα οποία τα μισά καρπώνονταν ο μεταφορέας. Ύστερα από αναζητήσεις εντοπίστηκαν και συνελήφθησαν τα 2 αλλοδαπά μέλη του κυκλώματος, ενώ στα σπίτια τους βρέθηκαν ακόμη συνολικά 9 παράτυποι μετανάστες. Στο πλαίσιο των ερευνών κατασχέθηκε χρηματικό ποσό ύψους 12.380 ευρώ που βρέθηκε στην κατοχή των 3 μελών του κυκλώματος, 4 κινητά τηλέφωνα καθώς και το όχημα που χρησιμοποιούσαν για τη μεταφορά των αλλοδαπών. Οι συλληφθέντες οδηγήθηκαν στον Εισαγγελέα Πλημελιωδικών Ιωαννίνων, ενώ η προανάκριση ενεργήθηκε από το Τμήμα Αλλοδαπών της Υποδιεύθυνσης Ασφάλειας. Μία τραυματίας και υλικές ζημιές στα 2 οχήματα είναι ο απολογισμός του τροχαίου που σημειώθηκε το μεσημέρι στην Εθνική Οδό Ιαννίνων Αθηνών, με 2 οχήματα να συγκρούονται πλαγιόμετωπικά, όταν το ένα επιχείρησε να εξέλθει επί της Εθνικής από κάθετο δρόμο. Στο μεταξύ, ολοσχερός καταστράφηκε η μηχανή γεωταχή αυτοκινήτου από φωτιά που ξέσπασε, ενώ το όχημα ήταν εν κινήσει στην Εθνική Οδό στον κόμβο του ΤΕΗ, με την οδηγό να το ακινητοποιεί άμεσα και να καταφέρνει να βγει εγκαίρος.
Από θαύμα δε θρηνήσαμε θύματα το πρωί σε ένα ακόμη τροχαίο ατύχημα το οποίο σημειώθηκε στην Εθνική Οδό Ιωαννίνων Αθηνών λίγο μετά το ξενοδοχείο Ήπειρος Παλάς. Από το τροχαίο ατύχημα και την πλαγιομετωπική σύγκρουση δύο οχημάτων, έχοντας τις αισθήσεις της, μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο η οδηγός του ενός οχήματος, ενώ δεν χρειάστηκε διακομιδή για τους δύο επιβαίνοντες στο δεύτερο όχημα, καθώς δεν έφεραν τραύματα. Ευτύχημα ήταν μάλιστα το γεγονός ότι στην σύγκρουση των δύο οχημάτων δεν ενεπλάκησαν άλλα οχήματα τα οποία κινούνταν εκείνη την ώρα στο συγκεκριμένο σημείο. Η επικινδυνότητα που υπάρχει επί της εθνικής οδού για όσους επιχειρούν να εξέλθουν επί αυτής από κάθε τους άξονες καταδείχθηκε για μία ακόμη φορά στο τροχαίο που σημειώθηκε το πρωί. Το γκρι όχημα που βλέπετε πίσω μου επιχείρησε να εξέλθει από κάθε το άξονα προς την Εθνική Οδό με κατεύθυνση την είσοδο της πόλης. Στο αντίθετο ρεύμα κυκλοφορίας, δηλαδή στο ρεύμα εξόδου, κινούντανε το άσπρο γιόταχη αυτοκίνητο. Η οδηγός του γκρι οχήματος προφανώς δεν εκτίμησε σωστά την απόσταση του δεύτερου οχήματος με αποτέλεσμα να προσπαθήσει να εξέλθει επί της Εθνικής Οδού και τότε το δεύτερο όχημα να την χτυπήσει πλαγιομετωπικά. Στο σημείο έσπευσαν ασθενοφόρα του ΕΚΑΒ και βέβαια η τροχιά Ιωαννίνων, άνδρες της οποίας ρύθμισαν την κυκλοφορία, ενώ δεν χρειάστηκε να γίνει διακοπή της κυκλοφορίας των οχημάτων. Στο μεταξύ, πυρκαγιά εκδηλώθηκε το πρωί σε γιόταχη αυτοκίνητο την ώρα που αυτό βρισκόταν εν κινήσει στην Εθνική Οδό Ιωαννίνων Άρτας κοντά στο κόμβο του ΤΕΗ. Η οδηγός του οχήματος κατάφερε να το ακινητοποιήσει και να εξέλθει εγκαίρως από αυτό χωρίς να κινδυνεύσει, ενώ άμεση ήταν η αντίδρασή της καθώς προσπάθησε να ανοίξει το καπό και να προσπαθήσει να κατασβέσει την φωτιά. Στο σημείο έσπευσαν και δυνάμεις της πυροσβεστικής υπηρεσίας καθώς και η άμεση δράση με το όχημα να έχει υποστεί υλικές ζημιές. Και αυτά εδώ βάλτε. Ήμουν σταματημένη στα φανάρια να στρίψω αριστερά για να πάω στο σπίτι. Ξαφνικά είδα καπνό, γύρισα το αυτοκίνητο, σταμάτησα εδώ και άρχισε να βγαίνουν φλόγες. Προσπάθησα να ανοίξω το καπό, να το σβήσω με τον πυροσβεστήρα, αλλά δεν τα κατάφερα. Ή βραχυκύκλωμα ή της μπαταρίας ή από γάτες, δεν ξέρω αν έγινε ζημιά. Σίγουρα τυχερή μέσα στην ατυχία της η συγκεκριμένη οδηγός, έτσι με πολύ καλά αντανακλαστικά για να αποφευχθούν τα χειρότερα. Λοιπόν, θα πάμε σε μία ακόμη συζήτηση πολιτικού περιεχομένου με τον βουλευτή του κινήματος αλλαγής Άρτας, τον κύριο Χρήστο Γκόκα. Κύριε Γκόκα, καλησπέρα σας από τα Γιάννα. Καλησπέρα σας κυρία Σταύρου, καλησπέρα και στους τηλεθεατές σας. Λοιπόν, κύριε Γκόκα, θέλω να ξεκινήσουμε έτσι με τοπικά ζητήματα και θέλω να ξεκινήσουμε επειδή εδώ και 1,5 χρόνο το ζήτημα της πανδημίας, αν θέλετε, της στελέχωσης των νοσοκομείων έχει απασχολήσει όλους μας. Και τα έχουμε συζητήσει πάρα πολλές φορές. Βέβαια, σίγουρα τη χρονική περίοδο που διανύουμε τα πράγματα είναι σαφώς καλύτερα. Έχει υπάρξει μια αποσυμπίεση του Εθνικού Συστήματος Υγείας από πλευράς νοσηλευωμένων. Παρ' όλα αυτά, τα προβλήματα παραμένουν. Και χαρακτηριστικό παράδειγμα είναι το νοσοκομείο της Άρτας, εκεί όπου κινδυνεύει με λουκέτο η παθολογική, καθώς έχουμε ένα μπαράζ παρετήσεων από υγειονομικούς. Τα προβλήματα, όπως σωστά είπατε, παραμένουν. Οι κίνδυνοι υπάρχουν γενικότερα, διότι όπως παρατηρούμε καθημερινά, βρισκόμαστε μπροστά σε καινούργιες καταστάσεις, όπως με τις μεταλλάξεις. Αλλά αυτό είναι ένα πολύ γενικότερο, βεβαίως και σοβαρό θέμα που επιβάλλει να υπάρξει
η μέγιστη δυνατή προσοχή, προετοιμασία και αντιμετώπιση με ένα οργανωμένο σχέδιο. Όσον αφορά στην Άρτα, πράγματι υπάρχει σοβαρό πρόβλημα, πολύ σοβαρό. Και δεν αφορά μόνο στην παθολογική κλινική. Στην παθολογική κλινική εκδηλώθηκε διότι οι παθολόγοι γιατροί, 4 στον αριθμό, ξεπέρασαν τα όρια της αντοχής τους, παρά την πραγματικά υψηλή αίσθηση καθήκοντος που έχουν και την ευαισθησία και το φιλότιμο. Όμως δεν μπορεί να προχωρήσουμε έτσι. Το δημόσιο σύστημα υγείας είναι αποδυναμωμένο, είναι υποστελεχωμένο. Παρά τα όσα εξαγγέλλονται και ανακοινώνονται, γίνονται λιγότερα. Και συγχρόνως μην ξεχνάμε ότι υπάρχουν γιατροί και νοσηλευτικό και λοιπό προσωπικό το οποίο αποχωρεί με συνταξιοδότηση. Υπάρχουν πάρα πολύ σοβαρά προβλήματα. Δεν έχουν γίνει οι απαραίτητες ενισχύσεις, παρότι εμείς το φωνάζουμε από την αρχή της πανδημίας. Χαρακτηριστικά, ενώ περιμένουμε 13 γιατρούς στην Άρτα, έχει έρθει ένας και τις επόμενες μέρες θα έρθουν άλλοι δύο. Η παθολογική κλινική αναγκάστηκε να έχει τα περιστατικά σκόρπια στους 4 ορόφους του νοσοκομείου, τα περιστατικά να είναι έως και 180% πάνω από την πληρότητα την κανονική. Ο χώρος που είχε η παθολογική, οι κλίνες διατέθηκαν για πτέρυγα COVID και παρέμειναν μέχρι προχθές. Με την παρέτηση των γιατρών άρχισε να αποκαθίσταται η επαναλειτουργία ως τμήμα της παθολογικής. Όπως καταλαβαίνετε, θα χρειαζόταν τουλάχιστον άλλοι δύο γιατροί, ίσως και περισσότεροι, για να καλύψουν στοιχειωδώς τις ανάγκες. Άρα λοιπόν έχουμε ένα σοβαρό πρόβλημα και το πρόβλημα αυτό υπάρχει και σε άλλες κλινικές. Και οι ευαίσθητες κλινικές όπως η ΜΕΘΑ, όπως η καρδιολογική, και εκεί υπάρχουν ελλείψεις, προβλέπονται αποχωρήσεις για διάφορους λόγους, είτε κάποιοι πάνε σε άλλα νοσοκομεία, είτε κάποιοι επιλέγουν να φύγουν. Υπάρχει πολύ σοβαρό πρόβλημα και δεν μπορούμε να το κρύβουμε κάτω από το χαλί. Πρέπει έμπρακτα να στηριχθεί γενικότερα το δημόσιο σύστημα υγείας. Πρέπει να αποδείξουμε το σεβασμό μας και την εκτίμησή μας σε αυτούς τους ανθρώπους που αγωνίζονται όλο αυτό το διάστημα στην πρώτη γραμμή, να το αποδείξουμε έμπρακτα και πέραν της ενίσχυσης που χρειάζεται για να μπορέσουν να αντέξουν, διότι δεν ξέρουμε τι ακόμη θα αντιμετωπίσουμε, αλλά ήδη και χωρίς το πρόβλημα της πανδημίας, το δημόσιο σύστημα υγείας ήταν σχεδόν εγκατελειμμένο τα τελευταία χρόνια. Άρα λοιπόν πρέπει να γίνουν πολλά πράγματα. Και βεβαίως εγώ θα επαναλάβω για πολλωστή φορά αυτό που και με ερωτήσεις και ως τροπολογία έχουμε καταθέσει πάρα πολλές φορές, ότι θα πρέπει να ενταχθούν οι υγειονομικοί στα βαρέα και ανθυγιεινά επαγγέλματα μαζί με ορισμένες άλλες κατηγορίες και να υπάρξει και ένα επίδομα για όλη αυτή τη δουλειά σε αυτές τις συνθήκες που έκαναν όλο αυτόν τον καιρό. Αυτά δεν πρέπει να τα ξεχνάμε, διότι πρέπει να στηρίξουμε το δημόσιο σύστημα υγείας προς χάρη της κοινωνίας. Και όχι μόνο προς χάρη της κοινωνίας, διότι όλοι οι πολίτες δικαιούνται να τύχουν της νοσηλείας και της αντιμετώπισης των προβλημάτων υγείας από το Εθνικό Σύστημα Υγείας, αλλά αυτό έχει επιπτώσεις γενικότερες σε όλη την οικονομική και παραγωγική δραστηριότητα της χώρας. Λόγω αυτής της δύσκολης κατάστασης που προέκυψε το τελευταίο χρονικό διάστημα στο νοσοκομείο της Άρτας, προσπαθήσατε να επικοινωνήσετε είτε με την ΥΠΕ είτε με το Υπουργείο, κύριε Γκόγα, για να λάβετε κάποιες απαντήσεις και κυρίως τι προθέσεις υπάρχουν για να αντιμετωπιστούν τα προβλήματα? Πέρα από τις προφορικές συζητήσεις, έχω υποβάλει γραπτή ερώτηση με συγκεκριμένα ερωτήματα για το τι ακριβώς να απαντηθεί, ποιες θα είναι οι ενέργειες, οι ουσιαστικές, οι πρακτικές για να αποτραπεί το ενδεχόμενο να κλείσει η παθολογική κλινική και οι άλλες κλινικές. Δεν πρέπει να επαναπαυόμαστε και να επαφιέμεθα στο φιλότιμο, στην αίσθηση καθήκοντος, όπως είπα, που έχουν οι γιατροί, διότι υπάρχουν κάποια ανθρώπινα όρια τα οποία όταν ξεπεραστούν δεν υπάρχουν αντοχές. Άρα λοιπόν εγώ θα περιμένω επίσημη απάντηση. Θεωρώ ότι θα πρέπει άμεσα να γίνουν αυτές οι ενέργειες, να πάρθουν αποφάσεις, ούτως ώστε να αποφύγουμε δυσάρεστες εξελίξεις.
Επειδή σίγουρα το ζήτημα της υγείας έχει αποτελέσει και ζήτημα αντιπαράθεσης κυρίως ως προς τις προθέσεις που έχουν διατυπωθεί κατά διαστήματα από πλευράς της κυβέρνησης να υπάρξουν και συμπράξεις δημόσιου και ιδιωτικού τομέα και επειδή παρουσιάστηκε και αυτό το σχέδιο της κυβέρνησης για το νέο ΕΣΥ, πιστεύετε ότι μπορεί να αντιμετωπιστούν τέτοιου είδους ζητήματα ή τελικά οδεύουμε προς τις ιδιωτικοποίησεις, εν μέρη ιδιωτικοποίησης στο Δημόσιο Σύστημα Υγείας, κύριε Γκόκα? Για μας είναι ξεκάθαρο ότι το Εθνικό Σύστημα Υγείας είναι το μόνο σύστημα το οποίο μπορεί να παρέχει καθολική, ισότιμη παροχή στα προβλήματα υγείας για όλους τους πολίτες. Για μας θα πρέπει να υπάρχει ένα ισχυρό Εθνικό Σύστημα Υγείας. Αυτό είναι αδιαπραγμάτευτο. Ο ιδιωτικός τομέας υπάρχει και μπορεί να υπάρχει, αλλά αποδείχθηκε ότι ιδιαίτερα τέτοιου είδους κρίσης, μόνο ένα δημόσιο σύστημα υγείας μπορεί να, σε τέτοιου είδους κρίσης, μόνο ένα δημόσιο σύστημα υγείας μπορεί να ανταποκριθεί. Συνεπώς, εμείς θεωρούμε ότι οι προθέσεις της κυβέρνησης όσον αφορά το θέμα όχι μόνο του Εθνικού Συστήματος Υγείας αλλά και σε άλλους τομείς όσον αφορά τον ιδιωτικό τομέα έχει μια αντίληψη πολύ διαφορετική. Εμείς δεν ακυρώνουμε και δεν θεωρούμε ότι δεν υπάρχει χώρος για όλους και για τους ιδιώτες. Αλλά πάνω απ' όλα πρέπει να υπάρχει το Δημόσιο Σύστημα Υγείας. Εγώ πιστεύω ότι αυτό θα πρέπει να το... δεν το έχει αντιληφθεί ακόμη η κυβέρνηση. Mm-hmm. Παρά την εμπειρία την οποία περνάμε όλους αυτούς τους μήνες. Είχε ξεκινήσει και είχαν φανεί οι προθέσεις σε σχέση με την εμπλοκή των ιδιωτών και στο Δημόσιο Σύστημα Υγείας όπως με την νομοθετική πρωτοβουλία να έχουμε ένα νομικό πρόσωπο ιδιωτικού δικαίου του νοσοκομείου Κομωτινής ή κάτι αντίστοιχο στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο της Λάρισας. Με την εμφάνιση της πανδημίας όλα αυτά υποχώρησαν, όμως εδώ τα πράγματα είναι συγκεκριμένα. Δεν αρκούν οι επικοινωνιακές προσπάθειες δημιουργίας εντυπώσεων. Η πράξη, στην πράξη φαίνονται τα προβλήματα. Πριν από λίγο καιρό είχα κάνει μια περιοδία σε όλα τα κέντρα υγείας του νομού. Υπάρχουν μεγάλες ελλείψεις και σε ιατρικό προσωπικό και σε λοιπό προσωπικό και σε εξοπλισμό. Τα έχω καταγράψει, να μην καταχραστώ το χρόνο σας και τα επαναλάβω. Όλα αυτά σημαίνει ότι εδώ έχουμε πρόβλημα. Και αν δεν το αντιμετωπίσουμε όπως πρέπει, αλλά με όρους επικοινωνίας, θα είμαστε, δεν έχουμε παρά να περιμένουμε τις εξελίξεις οι οποίες θα είναι σε βάρος των πολιτών. Κύριε Γκόκα, για να κλείσουμε το θέμα της υγείας σε συνδυασμό και με την πανδημία, ο τρόπος με τον οποίο επιχειρεί τις τελευταίες ημέρες η κυβέρνηση να πείσει όσους δεν έχουν εμβολιαστεί να εμβολιαστούν μέσα από την παροχή προνομίων, μέσα από τη διαφορετική λειτουργία των χώρων εστίασης και ψυχαγωγίας, θεωρείτε ότι αποτελεί μια στοχοποίηση για τους ανεμβολίαστους και μπορεί ενδεχομένως αυτό να δημιουργήσει αντίθετο αποτέλεσμα από αυτό που επιχειρείται να φέρει? Ισχύουν τα ίδια σε συνέχεια αυτών που είπαμε πριν, ότι η κυβέρνηση πραγματικά σε όλα τα θέματα και στα θέματα της οικονομίας, σε όλα τα θέματα πολιτικής προτάσει και δείχνει ένα ιδιαίτερο ενδιαφέρον στην επικοινωνιακή τους διαχείριση. Επιμένω και επιμένουμε ότι θα πρέπει να αντιμετωπίζουμε τα προβλήματα στην ουσία τους και στη ρίζα τους. Mm-hmm. Δεν μπορούμε να προχωράμε σε αυτές τις εξαγγελίες όταν δεν μπορούμε να οργανώσουμε και να διασφαλίσουμε την εφαρμογή τους. Εξάλλου, εάν ξεκινήσουμε από την προσπάθεια να πιστούν οι νέοι με τα 150 ευρώ, είναι η κορυφαία εκδήλωση μιας αποτυχίας στο θέμα των εμβολιασμών. Γιατί λέω αποτυχία? Διότι, κοιτάξτε να δείτε, έχουμε από τα χαμηλότερα ποσοστά των διπλά εμβολιασμένων πολιτών στην Ευρωπαϊκή Ένωση.
Άρα λοιπόν εδώ σημαίνει ότι έχουμε ακόμη πολύ δρόμο να διανύσουμε. Το να πάμε τώρα να μεταθέσουμε την ευθύνη εφαρμογής μέτρων που προτείνουμε, όπως παραδείγματος χάρη οι διπλοί χώροι στα καταστήματα εστίασης, μετά από 7 μήνες, με τα προβλήματα που έχουν οι επιχειρήσεις, καταλαβαίνετε ότι δεν μπορεί να εφαρμοστεί και να παίξουν και το ρόλο του ελεγκτή, για να μην πω το χωροφύλακα. Λοιπόν, αυτό είναι ένα ζήτημα το οποίο πρέπει η ίδια η πολιτεία, όταν θεσπίζει μέτρα ή προνόμια, θα πρέπει όλα αυτά να είναι υπό κάποιο κρατικό έλεγχο και ένα συντονισμό και να είναι εφαρμόσιμα. Επειδή τρέχουν οι εξελίξεις, δεν μπορούμε να πάμε σε μέτρα τέτοια τα οποία δεν είμαστε προετοιμασμένοι να φροντίσουμε ώστε να υλοποιηθούν στην πράξη. Εμείς δεν λέμε ότι για τους εμβολιασμένους δεν πρέπει να υπάρξουν αυτές οι προβλέψεις που υπάρχουν, και καλώς υπάρχουν, διότι αυτό διευκολύνει γενικότερα τη λειτουργία της κοινωνίας και της οικονομίας. Αλλά όσον αφορά στο πώς θα εφαρμοστούν τα μέτρα που αφορούν τη διάκριση με τους ανεμβολίαστους, δεν μπορεί να μετατίθεται η ευθύνη στις επιχειρήσεις και στους πολίτες. Ωραία, θα υπάρχει η συνέστηση της ατομικής και συλλογικής ευθύνης. Αλλά αυτό όμως είναι μέχρι ένα σημείο. Όταν πάμε να λειτουργήσουμε στο πλαίσιο κοινωνικών και οικονομικών δραστηριοτήτων, θα πρέπει να υπάρξει και μια μέριμνα και ένας έλεγχος πέρα από την προσωπική ευθύνη του καθενός. Όσον αφορά στους νέους, πιστεύω ότι και αυτό είναι αποτυχία, ομολογία αποτυχίας. Οι νέοι πιστεύω ότι μπορούν και πρέπει να έχουν την αίσθηση της δικής τους συμμετοχής σε αυτή την συλλογική προσπάθεια. Οι εμβολιασμοί είναι το μόνο μέσο που διαθέτουμε για να ξεπεράσουμε τα προβλήματα από την πανδημία. Mm-hmm. Αυτό θα πρέπει να το καταλάβουμε όλοι. Και εδώ υπάρχει, πριν από όλα αυτά, η ευθύνη της πολιτείας και συγκεκριμένα της κυβέρνησης είναι ότι δεν έχει καταφέρει να κάνει μια σωστή ενημέρωση, δεν είχε μια στρατηγική ενημέρωση με την οποία με τεκμηριωμένο τρόπο, επιστημονικά τεκμηριωμένο, να πιστούν οι πολίτες, να κατανοήσουν ποιο είναι το πρόβλημα, ποια είναι η αξία του εμβολιασμού και να προχωρήσουν. Και αυτό που δεν έγινε τώρα, μέχρι τώρα, θα πρέπει να γίνει οπωσδήποτε, άμεσα, οργανωμένα, το έχω ξαναπεί, θα πρέπει να υπάρξει συνεργασία με τους ανθρώπους της αγοράς και θα πρέπει να επιταχυνθούν οι εμβολιασμοί οπωσδήποτε. Δηλαδή και ενημέρωση και ένα πλαίσιο υποχρεωτικών εμβολιασμών σε κρίσιμους τομείς, μπορούμε να το συζητήσουμε και πρέπει να το συζητήσουμε. Οι κινητές μονάδες που δεν έχουν μπει ακόμα σε λειτουργία για να διευκολυνθεί ο κόσμος στο να εμβολιαστεί, ιδιαίτερα στις απομακρυσμένες περιοχές, ή τα άτομα τα οποία για διάφορους λόγους δεν μπορούν να μετακινηθούν. Μάλιστα. Κύριε Γκοκά, επειδή μιλάμε για νέους και επειδή έτσι αυτό το διάστημα που διανύουμε είναι η περίοδος που οι υποψήφοι για την εισαγωγή τους στα πανεπιστήμια περιμένουν τις βαθμολογίες, θα περιμένουν στη συνέχεια τις βάσεις. Φέτος οι πανελλαδικές εξετάσεις με ελάχιστη βάση εισαγωγής, σίγουρα αλλαγές. Έρχονται νέες αλλαγές στην εκπαίδευση. Για μία ακόμη φορά το Υπουργείο εν μέσω θέρους φέρνει ένα νέο νομοσχέδιο για την αναβάθμιση, όπως λέει, του σχολείου. Ωστόσο, θέλω να σταθώ σε ένα ζήτημα που έχει και τοπικά χαρακτηριστικά, καθώς η πόλη της Άρτας και το Πανεπιστήμιο στην Άρτα περιελάμβανε ένα τμήμα, τρία ήταν συνολικά στην Ήπειρο, το οποίο επρόκειται να λειτουργήσει με βάση παλαιότερο νόμο που υπήρχε και είχε ψηφιστεί. Φαίνεται όμως ότι η σημερινή ηγεσία του Υπουργείου Παιδείας έρχεται να παγώσει αυτά τα τμήματα, κύριε Γκόκα. Και μιλάμε για ένα τμήμα, τουλάχιστον στη δική σας την περιοχή,
της επιστήμης της διατροφής και των τροφίμων που θα μπορούσε να συνδυαστεί και με τη γεωπονική και γενικότερα με τον πρωτογενή τομέα που υπάρχει στην περιοχή. Το έχουμε ξανασυζητήσει αυτό το θέμα και το έχω θέσει και με ερώτηση μαζί με το αγροδιατροφικό πάρκο, τα οποία παράλληλα με τη λειτουργία της, του τμήματος γεωπονίας της γεωπονικής σχολής, στην οποία θα μπορούσε και θα εντάσσονταν προφανώς και το τμήμα επιστημών τροφίμων και διατροφής, θα μπορούσαν να λειτουργήσουν συμπληρωματικά, θα μπορούσε το τμήμα αυτό να στηριχθεί στη λειτουργία του και βεβαίως να παρέχεται μια ολοκληρωμένη εκπαίδευση, να υπάρχει μια ολοκληρωμένη έρευνα και σύνδεση με την πρωτογενή παραγωγή της περιοχής, που είναι βασικό χαρακτηριστικό της, βασικό παραγωγικό χαρακτηριστικό της Σάρδας, αλλά και της Ηπείρου. Επομένως, είχε όλες τις προϋποθέσεις, βέβαια, εδώ, για να μπορέσει να προχωρήσει. Εδώ έχουμε δύο πράγματα. Πρώτον, ότι η σημερινή κυβέρνηση, εν μέσω της σχολικής χρονιάς, θεσμοθέτησε την ελάχιστη βάση εφαρμογής, η οποία, βάση εισαγωγής, η οποία έχει εφαρμογή από φέτος. Για τα παιδιά της τρίτης λυκείου, που ενώ κανονικά και για τα παιδιά της δευτέρας λυκείου δεν θα έπρεπε να έχει εφαρμογή, διότι έχουν ξεκινήσει από την πρώτη λυκείου με ένα συγκεκριμένο προγραμματισμό με κάποια δεδομένα. Υπάρχει μια πρώτη ανατροπή σε αυτό. Έρχεται τώρα μια δεύτερη ανατροπή στα τμήματα τα οποία προβλέπονταν να ξεκινήσουν να λειτουργούν από το 2021 ή το 2022, τα οποία τα καταργήσει Λίβδιν. Και εδώ βέβαια θα ήθελα να πω ότι έχουμε από τη μια μεριά τα τμήματα αυτά, όπως θυμάστε, θεσμοθετήθηκαν το 2018 από την κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ. Τότε είχε παράλληλα προχωρήσει και η θεσμοθέτηση για το αγροδιατροφικό πάρκο. Το μεν πάρκο πελαγοδρομεί, δεν ξέρουμε πώς θα καταλήξει το τέλος, αν θα στηριχτεί πραγματικά και αν θα προχωρήσει, διότι και αυτό συνδέεται και συνδυάζεται με το τμήμα γεωπονίας, αλλά και με τις παραγωγικές δραστηριότητες της περιοχής, και θεωρώ ότι είναι ένα απαραίτητο εργαλείο και συμπλήρωμα της γεωπονικής σχολής. Όμως το συγκεκριμένο τμήμα επιστημών, τροφίμων και διατροφής που θεσμοθετήθηκε τότε, όπως και τα υπόλοιπα 37 τμήματα, πραγματικά είχαν θεσμοθετηθεί πρόχειρα, χωρίς μελέτες, χωρίς αξιολογήσεις. Και το έχουμε επισημάνει αυτό. Η σημερινή κυβέρνηση το 2019 το φθινόπωρο ανέστειλε τη λειτουργία αυτών των τμήματων και είχε προαναγγείλει ότι θα υπάρξει μια καινούργια αξιολόγηση από την νέα Εθνική Αρχή Ανώτατης Εκπαίδευσης που θεσμοθέτησε. Να κάνω μια παρένθεση, το τμήμα της Σάρτας που συζητάμε είχε την έγκριση της τότε ΑΔΥΠ. Η νέα αρχή αντικατέστησε την ΑΔΥΠ. Παρότι συνολικά σας είπα ότι ήταν πρόχειρη η θεσμοθέτηση και δεν είχε προβλεφθεί το πώς θα στελεχωθεί, το πώς θα υποστηριχθεί για να λειτουργήσει. Και δεν έγινε και τίποτε στη συνέχεια, ούτε ως το 19 με την κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ, ούτε μετά από το 19. Από ό,τι γνωρίζουμε, αυτή η Εθνική Αρχή Ανώτατης Εκπαίδευσης δεν έχει κάνει αξιολογήσεις. Είναι πολιτική απόφαση και βέβαια καλείται η κυβέρνηση, θα κληθεί στη Βουλή όταν έρθει η σχετική διάταξη να απαντήσει εάν υπάρχει αυτή η αξιολόγηση, εάν υπάρχει σύμφωνη γνώμη των συγκλήτων των πανεπιστημίων για αυτές τις εξελίξεις και πώς και με ποιο σκεπτικό και με ποιο προγραμματισμό συλλήβδιν όλα τα τμήματα καταργούνται. Τα οποία, είπα, είχαν θεσμοθετηθεί όπως θεσμοθετήθηκαν. Αλλά για αρκετά από αυτά υπήρχαν οι προϋποθέσεις και δεν γνωρίζουμε και τι διάλογος έχει γίνει με τα πανεπιστημιακά ιδρύματα για το πώς θα προχωρήσουν. Θεωρώ, εν πάση περιπτώσει, για να κλείνω με το τμήμα αυτό της Σάρτας, επειδή και αξιολόγηση είχε από την ΑΔΥΠ και επειδή είναι προφανές ότι μπορεί να συνδεθεί άμεσα και να υποστηριχθεί, αλλά και το ίδιο να υποστηρίξει τη συνολική λειτουργία της γεωπονικής σχολής, θεωρώ ότι ότι είναι απαραίτητο να λειτουργήσει, διότι θα υπήρχε μια ολοκληρωμένη δομή
που θα αφορούσε την εκπαίδευση, την έρευνα, αλλά και την εφαρμογή για τον πρωτογενή τομέα, με προφανείς συνέπειες για την ανάπτυξη της περιοχής και βεβαίως την ενίσχυση όλων όσων δραστηριοποιούνται γύρω από αυτό το τομέα. Σίγουρα πάντως θα συμφωνήσετε, πιστεύω κύριε Γκόκα, μαζί μου ότι σίγουρα υπάρχουν αρκετά τμήματα όπως και το συγκεκριμένο που θα μπορούσαν να προσφέρουν πολλά. Το θέμα όμως δεν είναι να πηγαίνουμε στην έναρξη λειτουργίας τους χωρίς να μπορούμε να υποστηρίξουμε και αυτή τη λειτουργία. Γιατί κανείς δεν θα ήθελε, έτσι και νομίζω ότι είναι στο ίδιο πνεύμα με αυτό που λέτε, κανείς δεν θα ήθελε να πάμε σε λειτουργία τέτοιων τμήματων, είτε αφορά την Άρτα, είτε αφορά τα Γιάννενα, είτε αφορά κάποιες άλλες πόλεις ανά την Ελλάδα, χωρίς όμως να έχουν αυτό που συζητάμε όλα αυτά τα χρόνια, χωρίς να έχουν τους ακαδημαϊκούς που πρέπει να έχουν, χωρίς να έχουν τις υποδομές που θα πρέπει να έχουν, έτσι ώστε τα παιδιά που αποφυτούν να έχουν και όλα εκείνα τα εχέγγυα, αν θέλετε, για να μπορέσουν να προκόψουν στη συνέχεια. Να το πω απλά. Συμφωνώ μαζί σας, γι' αυτό είπα και αυτό είχα τονίσει και με αφορμή ερωτήσεις που έχω υποβάλει, ότι θα πρέπει να υπάρξει προετοιμασία. Έτσι. Έπρεπε από το 18 έως το 19 από την προηγούμενη κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ και από το 19 και ύστερα η σημερινή κυβέρνηση να κάνει πραγματική αξιολόγηση, να μας απαντήσει αν έγινε, διότι υπάρχει εδώ μια πολιτική απόφαση. Εγώ δεν μπορώ να την αποσυνδέσω αυτή και από άλλες επιλογές που έγιναν μέσα σε αυτή τη χρονιά από την κυβέρνηση, με τα κολέγια, με τις ισοτιμίες των πτυχίων, με την ελάχιστη βάση εισαγωγής. Κλείνουν 37 τμήματα. Αν δεν είναι έτοιμα να λειτουργήσουν, κακώς θα πω εγώ, γιατί πέρασαν 3 χρόνια από το 18, αλλά ας πούμε ότι δεν είναι έτοιμα. Αναστέλλεται η λειτουργία. Εδώ καταργούνται. Mm-hmm. Προφανώς να λειτουργήσουν όταν θα είναι έτοιμα. Αλλά κάποια στιγμή να είναι έτοιμα. Τουλάχιστον όσα από αυτά αξιολογούνται. Αυτή είναι η ένστασή μου. Κατά τα άλλα συμφωνώ μαζί σας. Η αλήθεια είναι, κύριε Γκόκα, ότι το θέμα της παιδείας μαζί με αυτό της υγείας, θα προσθέσω εγώ, είναι από τα θέματα που κάποια στιγμή οι πολιτικές δυνάμεις σε αυτή τη χώρα θα πρέπει να κάτσουν γύρω από το ίδιο τραπέζι, να συγκροτήσουν και να συντάξουν ένα σχέδιο για το πώς θα πρέπει να πορευτούμε, όχι για τα επόμενα 2 χρόνια, αλλά να πορευτούμε σε βάθος δεκαετιών ουσιαστικά, για να λειτουργήσουν όπως πρέπει να λειτουργήσουν. Γιατί το να πηγαίνουμε σε νομοσχέδια που ένας υπουργός έρχεται να αναιρέσει, όχι τον υπουργό της άλλης κυβέρνησης, να αναιρέσει και τον υπουργό της ίδιας κυβέρνησης, δεν βγάζει πουθενά. Εμείς είμαστε υπέρ αυτού του διαλόγου, είμαστε υπέρ της συνεννόησης, και ζητούμε να έρχονται στη Βουλή να συζητούνται ολοκληρωμένα, και αυτή είναι μόνιμα η ένστασή μας. Έρχονται αποσπασματικά νομοθετήματα για αυτούς τους κρίσιμους τομείς, κοινωνικούς τομείς, τομείς με μεγάλη σημασία για την πορεία της χώρας. Έρχονται αποσπασματικά, έρχονται με τη λογική του βλέποντας και κάνοντας. Βεβαίως να συζητήσουμε, όπως να συζητήσουμε και ένα εθνικό σχέδιο για την παραγωγική και αναπτυξιακή ανασυγκρότηση της χώρας, και όχι να πηγαίνουμε και εκεί με την λογική ότι πώς θα απορροφήσουμε γρήγορα πόρους ή πώς θα κάνουμε ό,τι κάνουμε για ένα βραχύ ορίζοντα χρονικό. Αυτά τα ζητήματα και αυτές οι αποφάσεις υπερβαίνουν τον ορίζοντα μιας και δύο και περισσότερων κυβερνήσεων. Θα πρέπει να έχουν ένα χαρακτήρα εθνικού σχεδίου, το οποίο θα είναι ένα προϊόν διαβούλευσης με την κοινωνία, με τους παραγωγικούς και επαγγελματικούς και λοιπούς φορείς, και βεβαίως συζήτηση στη Βουλή. Μια συζήτηση σοβαρή και ολοκληρωμένη. Κύριε Γκόκα, να κλείσουμε μάλλον ένα θέμα το οποίο έχετε φέρει στο προσκήνιο ως κίνημα αλλαγής. Είστε και μεταξύ των βουλευτών ουσιαστικά που έχετε καταθέσει ερώτηση, αλλά και σειρά εγγράφων, και αφορά στην αδιαφανή κατανομή εθνικών αποθεματικών στους παραγωγούς μέσω του ΟΠΕΚΕΠΕ και του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης. Τι ακριβώς έχει συμβεί? Κοιτάξτε, αυτό είναι ένα επίσης πολύ σοβαρό θέμα που δείχνει ότι όσο και να θέλουμε να λέμε άλλα πράγματα και να εμφανίζουμε ένα άλλο πρόσωπο σύγχρονο μεταρρυθμιστικό, δεν ξεκολλάμε από παλιές νοοτροπίες και από λογικές πελατειακές και εξυπηρετήσεων. 600.000 παραγωγοί είδαν να έχουν μειωμένες αποζημιώσεις και από το εθνικό απόθεμα. Ένα ποσοστό, γύρω στα 44 εκατομμύρια, κατανεμήθηκε με αδιαφανή τρόπο το Δεκέμβριο. Είδαν μείωση 10% η παραγωγή και πάνω στα
στα εισοδήματά τους, τις αποζημιώσεις αυτές που πήραν. Ένα 10% κατανεμήθηκε, που χάθηκε από αυτούς, κατανεμήθηκε το Γενάρη σε ποσό 44 εκατομμύρια, χωρίς να ξέρουμε ποιοι είναι οι δικαιούχοι, χωρίς να έχουμε τη λίστα, χωρίς να έχουμε για τους νέους αγρότες τη δυνατότητα να ενταχθούν και να συμμετέχουν στο εθνικό απόθεμα που αφορά και τους βοσκοτόπους. Και έχουμε τώρα μια απόφαση καινούργια για άλλα 48 εκατομμύρια, που ενώ η καταληκτική ημερομηνία ήταν 36, ανακοινώθηκε πριν τις 36, χωρίς και πάλι να έχουμε τη λίστα των δικαιούχων, χωρίς να έχουμε τα κριτήρια, χωρίς να ξέρουμε αν είναι πραγματική παραγωγή, ποιες είναι οι δραστηριότητές τους. Στερούνται λοιπόν πόρους η παραγωγή, στερούνται πόρους οι νέοι αγρότες, οι επιλαχόντες, στερούνται πόρους οι επιλαχόντες των σχεδίων βελτίωσης, και επιπλέον σε τα 9,3 εκατομμύρια στρέμματα που ενέκρινε η Ευρωπαϊκή Ένωση για να δοθούν στους παραγωγούς, δεν ξέρουμε αν πηγαίνουν σε άτομα που ασκούν συγκεκριμένες παραγωγικές δραστηριότητες. Ενώ υπάρχουν παραγωγοί που περίμεναν πώς και πώς να, μέσω της κατανομής από το εθνικό απόθεμα, είτε να έχουν κάποια περισσότερη ενίσχυση οικονομική, είτε μέσω των βοσκοτόπων να έχουν περισσότερα δικαιώματα και να μπορέσουν να αυξήσουν με αυτόν τον τρόπο στη συνέχεια την οικονομική ενίσχυση που προκύπτει μέσα από αυτή τη διαδικασία. Και επειδή για όλα αυτά και ο ΠΚΠ και το Υπουργείο δεν δίνουν στοιχεία, δεν δίνουν τις λίστες, ζητάμε στοιχεία, ζητάμε ακριβώς να δούμε πού πήγαν όλα αυτά τα χρήματα. Είπα 44 εκατομμύρια το Δεκέμβριο και 48 τώρα, περισσότερα τώρα, και αυτό επίσης μας κάνει εντύπωση. Και βεβαίως ποιες είναι οι προθέσεις σε σχέση με μια ορθολογική κατανομή του εθνικού αποθέματος, ώστε να πάει σε ανθρώπους που ήδη παράγουν ή σε νέους αγρότες που θέλουν να δραστηριοποιηθούν σε αυτό το τομέα και να έχουν ένα μέλλον το οποίο θα τους εγγυάται ένα εισόδημα και μια αξιοπρεπή επιβίωση και διαβίωση. Μάλιστα. Κύριε Γκόκα, θέλω να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ για τη δυνατότητα που είχαμε να συνομιλήσουμε για μία ακόμη φορά. Και εγώ σας ευχαριστώ. Καλό σας βράδυ. Καλό σας βράδυ. Και εμείς να συνεχίσουμε, κυρίες και κύριοι. Τα σοβαρά προβλήματα στη λειτουργία του Πανεπιστημιακού Γενικού Νοσοκομείου Ιαννίνων λόγω της υποστελέχωσης φέρνει στη Βουλή με ερώτησή του προς τον Υπουργό Υγείας στο Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδος. Μάλιστα, ειδική αναφορά γίνεται στους συμβασιούχους που αποτελούν το 1/3 των εργαζομένων στο συγκεκριμένο νοσηλευτικό ίδρυμα, ζητώντας να μην απολυθεί κανείς συμβασιούχος, αλλά να μονιμοποιηθούν, να προκηρυχθούν νέες προσλήψεις μόνιμου προσωπικού και να ανακληθεί απόφαση της διοίκησης για επαναφορά ιδιωτικού συνεργείου καθαριότητας. Να γίνουν προσλήψεις και μονιμοποιήσεις συμβασιούχων με στόχο να καλυφθούν οι κενές οργανικές θέσεις στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο, ζητάει η κοινοβουλευτική ομάδα του Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδας με ερώτηση που κατέθεσε στη Βουλή προς τον Υπουργό Υγείας. Το Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο είναι το μεγαλύτερο τριτοβάθμιο νοσοκομείο της Βορειοδυτικής Ελλάδας και το πρώτο πανελλαδικά σε επισκεψιμότητα με 420.000 ασθενείς το 2019. Ωστόσο, υπάρχουν πάνω από 350 κενές οργανικές θέσεις, μεταξύ των οποίων περίπου 120 θέσεις νοσηλευτών και 65 θέσεις γιατρών, και μάλιστα αυτά με βάση τον οργανισμό του 2012, πριν δηλαδή την προσθήκη νέων κλινών και τη λειτουργία του τέταρτου κτηρίου, όπως ανέφερε ο Μπάμπης Παπάς. Το Κομμουνιστικό Κόμμα τονίζει ότι η κατάσταση θα γίνει πολύ χειρότερη με δεδομένο ότι στο τέλος της χρονιάς λήγουν οι συμβάσεις 360 συμβασιούχων, ενώ η ειδική αναφορά κάνει στον τομέα της καθαριότητας, όπου το προσωπικό συμβασιούχε στην πλειοψηφία τους πριν και κατά τη διάρκεια της πανδημίας με αυτοθυσία και αυταπάρνηση κάλυψε τις ανάγκες λειτουργίας του νοσοκομείου. Οι πραγματικές ανάγκες του νοσοκομείου δεν είναι όμως αυτές, αφού το 2019 προσθέθηκε στο νοσοκομείο ένα τέταρτο κτίριο, πενταόροφο, στο οποίο δεν αντιστοιχήθηκαν πάνω από 300 κενές οργανικές θέσεις στη λειτουργία του και ενσωματώθηκε μόνο η λειτουργία των 85 κλινών. Στη βάση της πολιτικής υγείας που όλες οι κυβερνήσεις ακολούθησαν μέχρι σήμερα, έγινε προσπάθεια τα προηγούμενα χρόνια μέσα από την ενίσχυση των ελαστικών σχέσεων εργασίας να γίνουν κάποιες προσλήψεις και στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο, όπως έγινε σε όλα τα νοσοκομεία της Ελλάδας.
Οι ανάγκες αυτές δεν καλύπτουν ούτε καν τις ανάγκες της προ-COVID εποχής. Θα θέλαμε ειδικότερα να πάρουμε θέση για το ζήτημα των συμβασιούχων στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο, που είναι πάνω από 30% των υπηρετούντων στο νοσοκομείο. Οι περισσότερες από αυτές είναι θέσεις εργασίας στην καθαριότητα, τη σύντηση και τη φύλαξη και μέσα στον Οκτώβριο του 2019 επίκειται η απόλυσή τους και θα απολυθούν περίπου 350 ακόμα συμβασιούχοι στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο κάθε κατηγορίας μέχρι το Φλεβάρι του επόμενου έτους. Επομένως, η πραγματικότητα για το Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο είναι ότι δεν καλύπτονται όχι απλά οι ανάγκες της μετα-COVID εποχής, αλλά και οι ανάγκες για την προ-COVID εποχή. Πρόσφατα, στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο, με συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου στις 9 του Ιούνιου, αποφασίστηκε η έναρξη διαδικασιών για την πρόσληψη εργολάβου στο κομμάτι της καθαριότητας στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο. Αυτό σημαίνει ότι πάνω από 220-229 εργαζόμενες βρίσκονται μπροστά στην απόλυση το επόμενο διάστημα και θα θέλουμε να θυμίσουμε ότι και με αυτό το μικρότερο αριθμό ένα έμπειρο προσωπικό στο νοσοκομείο που κάποιοι από αυτούς πάνω από 13 χρόνια εργάστηκαν είτε με εργολάβο είτε με συμβάσεις ορισμένου χρόνου απολύεται τη στιγμή που έχει αποκτήσει τέτοια εμπειρία και τη στιγμή που κάλυψε ανάγκες δυσανάλογα μεγαλύτερες, με αποτέλεσμα να περικόπτονται άδειες ειδικού σκοπού, να μην δίνονται άδειες μητρότητας κλπ. Σε όλο αυτό το προσωπικό και κανονικές άδειες. Οι απολύσεις θα δημιουργήσουν ένα ευρύτερο πρόβλημα στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο, αφού δεν θα καλύπτεται πραγματικά η ανάγκη 50% που θα υπάρχει στο νοσοκομείο το επόμενο διάστημα, και είναι εδώ και τώρα η ώρα να δημιουργηθούν οι όροι και οι προποθέσεις και στο κίνημα και στο λαό για να διεκδικηθούν αυτά που το Κομμουνιστικό Κόμμα με την επερώτηση ζητάει. Και αυτά είναι να μην απολυθεί κανένας συμβασιούχος στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο, να ανακληθεί η απόφαση του ΔΣ για την προκήρυξη εργολάβου στο κομμάτι της καθαριότητας, να μονιμοποιηθούν όλοι οι συμβασιούχοι στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο και να πραγματοποιηθούν περισσότερες από 630, περισσότερες από τις 630 θέσεις που υπάρχουν κενές αυτή τη στιγμή στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο, εφόσον προσληφθούν με μόνιμη εργασία οι συμβασιούχοι οι οποίοι αυτή τη στιγμή είναι αναγκαίοι για το νοσοκομείο. Καλούμε έτσι τους υγειονομικούς και το λαό να στοιχηθούν με τις προτάσεις αυτές του ΚΚΕ και να αγωνιστούν για όλα αυτά τα δίκαια αιτήματα στην κατεύθυνση απόκρουσης της κυβερνητικής πολιτικής που θέλει το κόστος στην υγεία και στην πρόνοια στο πρόταγμα της πάλης της και θέλει την παραπέρα ιδιωτικοποίηση των νοσοκομείων. Το Κομμουνιστικό Κόμμα θα κάνει ό,τι μπορεί από πρωτοβουλίες και σε επίπεδο βουλής αλλά και πάνω απ' όλα μέσα στον κίνημα για να κάνει αυτές τις λογικές και δίκαιες λύσεις επιτακτικές και να τις επιβάλλει ο ίδιος ο λαός των Ιωαννίνων, το ίδιο το υγειονομικό κίνημα. Να πούμε ότι την τελευταία ώρα βρίσκεται σε εξέλιξη η πυρκαγιά που έχει ξεσπάσει στο μέτωπο προς το δάσος του Μητσικελίου. Ήδη βρίσκονται στο σημείο ισχυρές δυνάμεις της πυροσβεστικής υπηρεσίας. Ωστόσο, η φωτιά καίει σε δύσβατα σημεία και λόγω των ανέμων που έπνεαν υπήρξε και παρέμβαση από ο αέρος του ελικόπτερου ακριβώς για να μπορέσει να κατασβέσει όσο πιο γρήγορα και να μην υπάρξει εξάπλωσή της. Εφόσον υπάρχει κάτι νεότερο, θα σας ενημερώσουμε εκ νέου. Να συνεχίσουμε. Σε εξέλιξη βρίσκονται οι εργασίες για την πλήρη ανακατασκευή της παιδικής χαράς στα Μπατούμπα, στο πάρκο Κατσάρι, μία από τις πιο κεντρικές παιδικές χαρές της πόλης, με χρηματοδότηση από το κληροδότημα Κατσάρι. Παράλληλα, την ερχόμενη Τρίτη θα παραδοθεί προς χρήση το πρώτο υπαίθριο αθλητικό πάρκο του Δήμου Ιεννητών, που δημιουργήθηκε στην παραλίμνια περιοχή κοντά στην Βογιάνο. Ξεκίνησαν οι εργασίες για την πλήρη ανακατασκευή της παιδικής χαράς Τάμπα Τούμπα στο πάρκο Κατσάρι, μία από τις μεγαλύτερες παιδικές χαρές της πόλης, που ειδικά τη θερινή περίοδο συγκεντρώνει μεγάλο αριθμό παιδιών.
Οι φθορές που είχαν προκληθεί από κακή χρήση επέβαλαν τη ριζική ανακατασκευή της και στο πλαίσιο της εργολαβίας που βρίσκεται σε εξέλιξη θα γίνουν όλες οι εργασίες αποκατάστασης των παιχνιδιών και της περίφραξης ώστε να δημιουργούνται συνθήκες ασφάλειας για τα παιδιά. Τα χρήματα για την αποκατάσταση της παιδικής χαράς, περίπου 20.000 ευρώ, προέρχονται από το κληροδότημα Κατσάρι. Επίσης από τον Δήμο Ιαννητών βρίσκονται σε εξέλιξη εργασίες αποκατάστασης και σε άλλες παιδικές χαρές της πόλης και των κοινοτήτων. Για μία ακόμη φορά γίνεται έκκληση προς όλους για την ορθή χρήση και την αποφυγή βανδαλισμών, ώστε οι χώροι αυτοί να διατηρηθούν ευπρεπείς και να τους απολαμβάνουν τα παιδιά. Παράλληλα, η πόλη των Ιωαννίνων αποκτά το πρώτο υπαίθριο αθλητικό πάρκο, το οποίο θα παραδοθεί προς χρήση την ερχόμενη Τρίτη. Το νέο πάρκο βρίσκεται στην παραλίμνια περιοχή, στο τέλος της Λεωφόρου Βογιάνου. Η προσπάθεια για τη δημιουργία νέων αθλητικών πάρκων, σύμφωνα με τον Δήμο Ιωαννιτών, θα συνεχιστεί και σε άλλες κατάλληλες θέσεις για την άθληση των πολιτών. Όλα τα όργανα που έχουν τοποθετηθεί είναι επιλεγμένα ώστε να αντέχουν στις καιρικές συνθήκες, ωστόσο τονίζεται ότι είναι απαραίτητος ο σεβασμός από όλους προκειμένου να διατηρηθούν σε καλή κατάσταση. Μια μεγάλη διοργάνωση επιστρέφει στην πόλη των Ιαννίνων, καθώς από τις 4 έως τις 11 Ιουλίου θα διεξαχθεί στις εγκαταστάσεις του Ομίλου Αντισφαίρησης Ιαννίνων στο Πάρκο Πρισινέλο το 5ο ITF Ιωάννινα Cup. Πάνω από 120 αθλητές και αθλήτριες του τένις από 26 χώρες θα βρεθούν στα γήπεδα και θα διεκδικήσουν το έπαθλο. Πάνω από 120 αθλητές και αθλήτριες του τένις κάτω των 18 ετών από 4 Ηπείρους και 26 χώρες συμμετέχουν στο 5ο ITF Ιωάννινα Cup που θα διεξαχθεί στις εγκαταστάσεις του Ομίλου Αντισφαίρησης Ιωαννίνων για μία εβδομάδα από την Κυριακή 4 έως τις 11 Ιουλίου. Πρόκειται για μία από τις μεγαλύτερες αθλητικές διοργανώσεις στην πόλη, με το φετινό ενδιαφέρον να είναι εξαιρετικά αυξημένο λόγω του περιορισμένου αριθμού διοργανώσεων σε διεθνές επίπεδο, αλλά και της άνθησης που γνωρίζει το άθλημα μετά τις μεγάλες επιτυχίες των Ελλήνων πρωταθλητών Στέφανου Τσιτσιπά και Μαρία Σάκαρη. Στη σπουδαιότητα αυτής της αθλητικής διοργάνωσης για την προαγωγή του αθλήματος του τένις, όσο και για την προβολή της πόλης των Ιωαννίνων, αναφέρθηκε ο Δήμαρχος Μωυσής Ελισάφ. Καλωσορίζουμε σήμερα στην πόλη μας μια σημαντική αθλητική διοργάνωση, μια διεθνή διοργάνωση. Και από αυτή τη θέση οφείλω να ευχαριστήσω τον Όμιλο Αντισφαίρησης για την πρωτοβουλία του αυτή να συνεχίσει να διοργανώνει τέτοια σημαντικά αθλητικά γεγονότα που και το άθλημα αναβαθμίζουν, αλλά παράλληλα αναβαθμίζουν και προωθούν και την πόλη μας. Με τις επιτυχίες των αθλητών μας, το ενδιαφέρον για το άθλημα έχει ενισχυθεί σημαντικά και στη νέα γενιά και σε μεγαλύτερης ηλικίας άτομα. Και μας ενδιαφέρει εδώ, γιατί πρόκειται για ένα αγώνα νέων, αυτό το μεγάλο ενδιαφέρον της νέας γενιάς για το άθλημα και γενικότερα για τον αθλητισμό, έχοντας στο μυαλό μας πάντοτε ότι αθλητισμός σημαίνει έναν διαφορετικό τρόπο ζωής, σημαίνει υγεία και ευεξία. Και είναι επίσης, έχει ιδιαίτερη σημασία ότι αυτοί οι αγώνες που γίνονται με την συμμετοχή και την ενίσχυση της Περιφέρειας Ηπείρου και του Δήμου Ιωαννιτών γίνονται σε αυτόν τον εμβληματικό χώρο του Πάρκου Πυρσενέλα. Από την έναρξη της θητείας μας κάνουμε πολύ μεγάλες προσπάθειες ώστε να βελτιώσουμε τις υποδομές του χώρου, ώστε αυτός ο χώρος πραγματικά να είναι επισκέψιμος για τους πολίτες, ενώ παράλληλα έχουμε ολοκληρώσει τη διαχειριστική μελέτη που έχει εγκριθεί από την αποκεντρωμένη διοίκηση και είμαστε τώρα στην τελική φάση υποβολής της στο Ταμείο Ανάκαμψης ώστε να χρηματοδοτηθεί και σε λίγα χρόνια πραγματικά ο χώρος αυτός να αποκτήσει τη διάσταση που του αξίζει, να είναι ένας πόλος για πολιτισμού, αθλητισμού και ψυχαγωγίας για τους πολίτες της πόλης και της ευρύτερης περιοχής. Και βέβαια, σε αυτόν τον αναβαθμισμένο χώρο, ο ρόλος του Ομίλου θα είναι επίσης καθοριστικός και αναβαθμισμένος.
Συγχαρητήρια λοιπόν στον Όμιλο και σε όσους με οποιοδήποτε τρόπο βοηθούν για την οργάνωση αυτής της σπουδαίας αθλητικής εκδήλωσης και εύχομαι ολόψυχα καλή επιτυχία. Τη σημασία της διοργάνωσης στα Γιάννενα αναδεικνύοντας τόσο την προβολή της περιοχής όσο και την έλευση μεγάλου αριθμού ξένων επισκεπτών στην πρωτεύουσα της Ηπείρου, σημείωσε ο Αντιπεριφερειάρχης Βασίλης Γοργόλης. Είναι πάρα πολύ σημαντικό στα πρώτα αυτά βήματα της εξόδου της πανδημίας να βλέπουμε να διοργανώνονται στην περιοχή μας και ειδικότερα στην πόλη των Ιωαννίνων πάρα πολύ σημαντικοί διεθνείς αγώνες όπως αυτός ο οποίος θα διεξαχθεί το επόμενο χρονικό διάστημα στο πάρκο Πυρσινέλα, το οποίο πράγματι με τις ενέργειες όπως φαίνεται του Δήμου Ιωαννιτών παίρνει μία άλλη μορφή. Γίνονται πράξεις και ενέργειες οι οποίες τείνουν στο να καταστεί αυτός ένας χώρος έλξης όλης της ευρύτερης περιοχής. Και συγχαρητήρια κυρίως στον Όμιλο Αντισφαίρησης Ιωαννίνων, ο οποίος είναι αυτός ο οποίος κατάφερε και δείχνει ότι είναι έτοιμος στην επόμενη μέρα να κάνει τα πρώτα βήματα προκειμένου να ξαναέρθουν στην περιοχή μας όλες εκείνες οι αθλητικές εκδηλώσεις, οι οποίες είναι τόσο πολύ σημαντικές για την ευρύτερη περιοχή, πάρα πολύ σημαντικές για την τοπική κοινωνία και γενικά για όλες τις επιχειρήσεις. Είναι αυτή λοιπόν το επόμενο χρονικό διάστημα μια αθλητική εκδήλωση, την οποία ήταν δεδομένο ότι ως Περιφέρεια Ηπείρου θα συνδράμουμε και εμείς και ο Δήμος Ιωαννιτών, και έρχεται στην περιοχή μας προκειμένου να διεξαχθεί σε αυτούς εδώ τους καταπληκτικούς χώρους που βλέπουμε. Και αυτό βέβαια οφείλεται στον Όμιλο Αντισφαίρησης Ιωαννίνων, ο οποίος όλο το προηγούμενο χρονικό διάστημα κατάφερε να διατηρήσει τους αθλητικούς χώρους σε αυτή την κατάσταση, και αυτό είναι ένα μεγάλο επίτευγμα. Ξέρουμε πολύ καλά ότι όλο το προηγούμενο χρονικό διάστημα τα αθλητικά σωματεία είχαν υποχρηματοδότηση διότι δεν λειτουργούσαν, επομένως οι πόροι ήταν ελάχιστοι. Κατάφερε όμως εμφανώς ο Όμιλος να διατηρήσει τους χώρους σε τέτοια κατάσταση ώστε να έρθει μια τέτοια σημαντική αθλητική διοργάνωση. Μια αθλητική διοργάνωση η οποία σαφώς εντάσσεται στα πλαίσια του αθλητικού τουρισμού. Θα έρθει κόσμος από άλλη περιοχή και αυτό είναι το ένα θετικό κομμάτι της υπόθεσης. Και το δεύτερο θετικό είναι ότι θα ξεκινάει σιγά σιγά με αυτό το παράδειγμα και τα υπόλοιπα σωματεία σε όλα τα αθλήματα να βάλουν μπροστά πλώρη, να αρχίσουν να έρχονται τέτοιες εκδηλώσεις, οποίες έχουμε πραγματικά ανάγκη στον τόπο μας. Συγχαρητήρια λοιπόν σε όλους αυτούς τους φορείς οι οποίοι συνετέλεσαν στη συγκεκριμένη εκδήλωση και καλούμε τον κόσμο να έρθει να δει τους αγώνες, να δει το άθλημα του τένις, το οποίο το τελευταίο χρονικό διάστημα έχει πάρει μεγάλη αναγνωρισιμότητα διεθνώς, και επομένως καλούμε και τους γιαγιάδες να έρθουν το επόμενο διάστημα και να δουν τους αγώνες. Στις τεχνικές λεπτομέρειες των αγώνων αναφέρθηκε η διευθύντρια του 5ου ITF Cup, Χρύσα Στεφοπούλου, ευχαριστώντας όλους όσοι συνέβαλαν στην διοργάνωση. Το ITF είναι ένα πρωτάθλημα που συμμετέχουν αθλητές από όλο τον κόσμο έως 18 ετών και φυσικά καταξιωμένοι Έλληνες αθλητές. Οι θεατές θα έχουν την ευκαιρία να δουν σπουδαίους αγώνες υψηλού επίπεδου, τηρώντας πάντα τα υγειονομικά πρωτόκολλα που είμαστε υποχρεωμένοι να ακολουθήσουμε. Ευχαριστούμε τους αθλητές που παρά τις αντικσότητες λόγω κορονοϊού θα βρίσκονται από αύριο κοντά μας. Τους ευχόμαστε καλή επιτυχία, να απολαύσουν τη φιλοξενία μας και τις ομορφιές της πόλης μας. Θα ήθελα να ευχαριστήσω τέλος την Περιφέρεια Ηπείρου, τον Δήμο Ιωαννιτών και τους χορηγούς που για ακόμα μία χρονιά βρίσκονται στο πλευρό μας. Κάλεσμα στους φίλους της Αντισφαίρησης αλλά και σε όλους όσοι θέλουν να γνωρίσουν από κοντά το άθλημα απίφθινε ο πρόεδρος του Ομίλου Αντισφαίρησης Θεοδόσης Σίκαλος. Το ITF Ιωάννα Cup είναι ένα πρωτάθλημα το οποίο διεξάγεται στις εγκαταστάσεις μας τα τελευταία 6 χρόνια. Είναι 5ο γιατί η μοναδική φορά που δεν έγινε είναι πέρσι λόγω των προβλημάτων της πανδημίας του κορονοϊού. Φέτος, επειδή δεν έχουν γίνει ιδιαίτερα πολλά πρωταθλήματα γενικότερα στον κόσμο, έχουμε τη χαρά να φιλοξενούμε ακόμα περισσότερους αθλητές από ακόμα περισσότερες χώρες. Οι αθλητές που θα έρθουν είναι περίπου 120. Τα ταμπλό, όπως λέμε στη δική μας τη γλώσσα, είναι γεμάτα. Οι αθλητές είναι από 26 χώρες, από τέσσερις Ηπείρου. Δεν έχουμε μόνο από την Αφρική, έχουμε αθλητές από την Ευρώπη, από την Ασία, από την Αμερική και από την Αυστραλία. Έρχονται αθλητές από τον Καναδά. Γενικά είναι πάρα πολύ σαν αριθμός και είναι πάρα πολύ υψηλού επίπεδου κιόλας, επειδή δεν γίνανε πολλοί
πολλές αθλητικές οργανώσεις γενικότερα στον κόσμο. Είναι πάρα πολύ υψηλό επίπεδο οι αθλητές που θα έρθουν. Οι αγώνες ξεκινάνε την Κυριακή για την διεξαγωγή αυτού του πρωταθλήματος. Βοηθήσανε πάρα πολλοί άνθρωποι. Κυρίως πρέπει να ευχαριστήσουμε το Δήμο Ιωαννιτών και την Περιφέρεια Ηπείρου, οι οποίοι σε όλες τις διοργανώσεις τις οποίες έχουμε κάνει και κυρίως σε αυτά τα διεθνή πρωταθλήματα είναι πάντα δίπλα μας. Ευχαριστούμε πάρα πολύ την Ελληνική Φύλαθλη Ομοσπονδία Αντισφαίρησης, καθώς και τη ΔΕΛΤΑ Ένωση. Είναι η ένωση του τένις που ανήκουν και τα Γιάννενα. Ευχαριστούμε πάρα πολύ τους χορηγούς μας, γιατί είναι μια πολυέξοδη διοργάνωση και χωρίς αυτούς δεν θα μπορούσαμε να την εκτελέσουμε. Όπως επίσης και τα ξενοδοχεία, γενικότερα της πόλης, τα οποία χαμηλώσαν τις τιμές τους έτσι ώστε να μπορούν να φιλοξενήσουν τους αθλητές. Γιατί είναι μια διοργάνωση η οποία εκτός από τους 120 αθλητές, όπως κάποιος μπορεί να αντιληφθεί, θα έρθουν με τους γονείς τους. Είναι αθλητές οι οποίοι είναι έως 18 ετών, είναι ανήλικοι. Οπότε έρχονται με γονείς, έρχονται με ένα team προπονητών ή οτιδήποτε. Οπότε είναι μια τεράστια προβολή για τη χώρα μας. Γιατί είναι σίγουρο ότι οι εικόνες και οι εμπειρίες που θα πάρουν από αυτό το πρωτάθλημα αλλά και από την πανέμορφη πόλη μας θα μεταφερθούν σε όλα τα μέρη του κόσμου. Θα χαρούμε το τένις αυτή τη φορά όχι από τις τηλεοράσεις μας, αλλά θα μπορέσουμε να το δούμε από κοντά, να το γνωρίσουμε, να το αγαπήσουμε. Πιστέψτε με, θα δείτε πολύ ωραίους αγώνες. Και σε αυτοί που δεν γνωρίζετε το τένις καλά, θα το μάθετε ακόμα καλύτερα. Μάλιστα, μεταξύ των αθλητών που συμμετέχουν στους αγώνες και διεκδικούν το έπαθλο είναι 4 αθλητές του ομίλου αντισφαίρησης Ιωαννίνων, αλλά και τα 2 μικρότερα αδέλφια του Στέφανου Τσιτσιπά. Πράγματι, ισχύει αυτό. Καταρχήν, να ξεκινήσω από τα δικά μας τα παιδιά. Γενικότερα, αυτά τα τουρνουά, τα διεθνή πρωταθλήματα, τα παγκοσμίου επίπεδου που γίνονται, είμαστε πολύ στην ευχάριστη θέση να γίνονται στην πόλη μας. Οπότε, πρέπει και τα παιδιά τα δικά μας να αποκτήσουν τις πρώτες τους ευρωπαϊκές παγκόσμιες εμπειρίες. Οπότε και 4 παιδιά του δικού μας ομίλου, του ομίλου Αντισφαίρησης Ιωαννίνων, θα συμμετάσχουν σε αυτό το πρωτάθλημα, να πάρουν το βάπτισμα του πυρός σε αυτές τις οργανώσεις. Πράγματι, δεν ξέρω πώς το μάθατε, μάλλον βλέπετε πάρα πολύ καλά τα ταμπλό των συμμετοχών. Θα παίξουν και η οικογένεια Τσιτσιπά, έχει 4 παιδιά. Είναι ο Στέφανος ο Τσιτσιπάς και ο Πέτρος ο Τσιτσιπάς που αυτή τη στιγμή βρίσκονται στο Wimbledon. Είναι ο Παύλος ο Τσιτσιπάς και η Ελισάβετ Τσιτσιπά, μικρότερης ηλικίας, 16 χρονών ο Παύλος, 13 αν δεν κάνω λάθος η Ελισάβετ, οι οποίοι ναι θα συμμετάσχουν στο πρωτάθλημά μας. Είμαστε πάρα πολύ χαρούμενοι που θα γίνει αυτό και είναι σίγουρο ότι και αυτά τα παιδιά, όπως και όλα τα υπόλοιπα, μπορούν να προχωρήσουν πάρα πολύ, να κάνουν την Ελλάδα υπερήφανη. Ακόμα και τα παιδιά του δικού μας του ομίλου, όπως και τα αδέρφια της ΙΠΑ, και κάποια στιγμή να μιλάμε για αυτά. Κατά τη διάρκεια της διοργάνωσης θα τηρηθούν όλα τα απαραίτητα υγειονομικά πρωτόκολλα, ενώ για τη μεγαλύτερη δυνατή προστασία αθλητών, διοργανωτών και κοινού, η Περιφέρεια Ηπείρου και η Έκτη Υγειονομική Περιφέρεια, σε συνεργασία με τις κινητές μονάδες του ΕΟΔΗ, θα πραγματοποιούν δειγματοληψία με rapid test τη Δευτέρα 5 και την Τετάρτη 7 Ιουλίου από τις 9 το πρωί έως τις 2 το μεσημέρι στο πάρκο Πυρσινέλα σε οποιονδήποτε επιθυμεί. Αυτά λοιπόν και σε ό,τι αφορά τη συγκεκριμένη διοργάνωση. Να ευχηθούμε καλή επιτυχία σε όλους τους συμμετέχοντες. Λοιπόν, γιατί σίγουρα τέτοιου είδους εκδηλώσεις δείχνουν και την επανεκκίνηση και την επιστροφή στην κανονικότητα, αν θέλετε. Λοιπόν, θα πάμε στην τελευταία συζήτηση για απόψε με τον Νίκο το Ρόζο. Παραδοσιακά, όπως κάθε Παρασκευή, οικονομικού περιεχομένου. Νίκο, καλησπέρα. Καλησπέρα, Γιώτα. Τι κάνουμε? Καλά, θαυμάσου το περιδέριό σου. Εξαιρετικό σήμερα. Α, ευχαριστώ. Καλό. Προσπαθώ να το φτιάξω, γιατί κάπως στραβώνει. Όπως και να έχει, πάντως, να ξέρεις, είναι ξεχωριστό σήμερα. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Λοιπόν, να ξεκινήσουμε με τα θέματα που κυριαρχούν στην οικονομική επικαιρότητα, Νίκο. Ναι, πρώτο εξ αυτών είναι το κομμάτι της ανάκαμψης. Το συζητάμε συνεχώς, θα το συζητάμε. Γίνεται πολύς λόγος, υπάρχουν δύο στοιχεία που συνθέτουν το κομμάτι της ανάκαμψης. Το πρώτο είναι η αισιοδοξία και το δεύτερο είναι οι αριθμοί. Εάν λάβουμε υπόψη τις δηλώσεις των πολιτικών, πολύ φοβάμαι ότι ακόμη μία φορά θα απογοητευτούμε. Ακούω αριθμούς πάνω από 3,6, ότι θα ανακάμψει η ελληνική οικονομία. Πράγμα που δεν δείχνει το πρώτο εξάμηνο. Δεν ξέρω τι μπορεί να περιμένουμε στο δεύτερο εξάμηνο.
Η αισιοδοξία είναι κάτι το οποίο μέχρι τώρα δεν με έχει ενθουσιάσει. Δεν είμαστε αισιόδοξοι και σβέλτοι στο να καταναλώσουμε, να το πω έτσι απλά. Δεν έχουμε αυτή τη στιγμή φτάσει στα επίπεδα όχι προ-κορονοϊού, αλλά ούτε προ το προηγουμένου καλοκαιριού. Η ανάκαμψη λοιπόν ίσως αργήσει και ίσως δεν εμφανιστεί στα νούμερα που θέλουμε φέτος. Κάτι το οποίο πολύ φοβάμαι ότι θα ζήσουμε εκ νέου είναι την παγίδα των επιδομάτων από τον Οκτώβριο, επί παντός επιστητού. Επιδόματα λοιπόν που καθιστούν στην ουσία ανενεργούς τους Έλληνες. Τεμπέληδες να το πούμε έτσι απλά, χωρίς να θέλουν να θίξω κανέναν. Επιδόματα τα οποία ξεχνάνε τους ανθρώπους να δουλεύουν, να δημιουργούν, να σκέφτονται και να προσπαθούν να παράξουν πλούτο. Ρήτρα διαφυγής χρέους, μην τη ξεχνάμε, γιατί ίσως από το 2022 αρχίζει η πρώτη συζήτηση για το πώς ακριβώς θα εφαρμοστεί. Έχουμε συμφωνήσει 3,5%, όλο αυτό απλά έχει μπει στο ψυγείο, στην κατάψυξη. Δεν έρεται το 3,5% επειδή είναι η πανδημία. Θα το βρούμε μπροστά μας. Και τέλος, αυτό που θέλω να δω και να πω στο κομμάτι της επικαιρότητας είναι οι επενδύσεις, οι οποίες αυτή τη στιγμή δεν υπάρχουν και στην ουσία μας καθιστά σταθερούς σαν οικονομία. Δεν θα πω πτωτικούς γιατί συντηρείται από την εσωτερική κίνηση, σταθερούς όμως χωρίς ιδιαίτερο βηματισμό για μπροστά. Μάλιστα. Να σταθούμε λίγο σε αυτό που έχει να κάνει με την ανάκαμψη της οικονομίας, Νίκο, γιατί δεν μας τα λες καλά τα πράγματα. Ναι, δεν τα λέω καλά γιατί δεν είναι καλά. Πρώτον γιατί η Ελλάδα εδώ και 10 χρόνια δεν έχει ένα μεγάλο project φέρει εις πέρας. Πελαγοδρομούμε γενικώς. Η δυσπιστία των ξένων και δυστυχώς δικαιολογημένη επενδυτών και εμείς εδώ που κολυσιεργούμε μόνιμα δεν έχουμε φέρει σε πέρας ένα μεγάλο project. Να γίνει η εκκίνηση, η αφετηρία, ούτως ώστε να προχωρήσουμε. Ακόμη, αυτό που πρέπει να δούμε και να σκεφτούμε είναι ότι η ελληνική οικονομία στηρίζεται σε κρατική αυτή τη στιγμή ενίσχυση. Οι επιχειρήσεις, οι εργαζόμενοι λαμβάνουν κρατική αυτή τη στιγμή ενίσχυση. Όταν λοιπόν θα αρχίσει αυτή σιγά σιγά να αποχωρεί, τι θα μείνει, δεν το έχουμε σκεφτεί, δεν το έχουμε προγραμματίσει. Γι' αυτό και δεν είμαι αισιόδοξος σε αυτό το θέμα. Επίσης, ταμείο ανάκαμψης θα έρθει. Θα έρθουν αρκετά δις, συμφωνώ. Όμως το 85% αυτών θα πάει σε εξυγχρονισμό και αναδιάταξη του δημόσιου τομέα. Άρα η ιδιωτική οικονομία, οι ιδιωτικές επιχειρήσεις θα λάβουν ένα πολύ πολύ μικρό ποσοστό αυτών των χρημάτων. Αυτό σαφώς δεν μπορεί να μας δείξει κάτι καλύτερο για την επόμενη μέρα. Επίσης, το κομμάτι όσον αφορά το οικονομικό επιτελείο, πιστεύω δεν έχει ακόμη υπολογίσει την έλευση ενός τέταρτου κύματος από το φθινόπωρο, από τον Οκτώβριο, όπου θα οδηγήσει την οικονομία όχι σε ανάκαμψη, αλλά σε νέα εκτροπή. Θα συζητάμε λοιπόν από το Σεπτέμβριο ή από τον Οκτώβριο, πιθανότατα από ό,τι καταλαβαίνω, για μια οικονομία η οποία την ώρα που πάει να σηκώσει το κεφάλι δέχεται ένα πολύ πιο δυνατό χτύπημα αυτή τη φορά και όπως είναι και καταπονημένη, θεωρώ θα είναι πολύ πιο δύσκολο να αντιδράσει. Μάλιστα. Νικό, πώς ήταν τα εισοδήματα αυτό το τελευταίο 1,5 χρόνο εν μέσω της πανδημίας? Πώς ήταν τα εισοδήματα? Μειώθηκαν σίγουρα. Και για κάποιους μειώθηκαν πάρα πολύ. Για παράδειγμα, 11 έως 20% μειώθηκαν τα εισοδήματα σε ένα ποσοστό 13% με 14% των ανθρώπων. Μέχρι 10% μειώθηκε 7% και από 21 έως 30% μειώθηκε 14% και πάνω από 31% μείωση μειώθηκε στο 22%. Αθριζόμενα αυτά με ένα πρόχειρο υπολογισμό καταλήγουμε περίπου στο 50 με 53% μείωση εισοδημάτων από 10 έως και 40 και 50%. Ένα ποσοστό 44% των Ελλήνων δήλωσε ότι δεν υπέστη μείωση των εισοδημάτων στο 1,5 χρόνο. Και θα έλεγε κανείς, μα ποιοι είναι αυτοί? Δύο κατηγορίες. Οι δημόσιοι υπάλληλοι και οι συνταξιούχοι. Αυτοί οι οποίοι είναι ανθεκτικοί και σε πανδημίες και σε πάσης φύσεως δεινά τα οποία βρίσκουν κατά καιρού στην Ελλάδα. Δεν ήταν πάντα ανθεκτικοί γιατί είδαμε και περικοπές. Τα χρόνια της κρίσης και των μνημονίων επλήγησαν και αυτοί. Θα το προσπεράσω και θα συνεχίσω. Ωραία. Αυτό σημαίνει αυτή η μείωση, αν θέλεις, του εισοδήματος των Ελλήνων συνεπάγεται και αύξηση των χρεών των Ελλήνων, Νίκο? Γιατί το ένα φέρνει το άλλο, είναι αλυσίδα.
Ναι, όταν υπολείπεται το εισόδημα, δυστυχώς δημιουργεί μια ικανή και αναγκαία συνθήκη να αυξηθεί το χρέος. Διότι έχει προϋπολογίσει μια οικογένεια με τα 100 ευρώ να εξυπηρετήσει κάποιες ανάγκες. Όταν τα 100 γίνονται 70, σαφώς και κάποιες ανάγκες δεν θα μπορούν να εξυπηρετηθούν. Ληξιπρόθεσμα λοιπόν χρέη νοικοκυριών και επιχειρήσεων προς εφορία πάνω από 110 δις. Τρομερά μεγάλο νούμερο. Οι φόροι που έμεναν απλήρωτοι μόνο και μόνο, να σου πω, αυτόν τον 1,5 χρόνο ξεπερνούν τα 6 με 6,5 δις. Ρέκορ. Οφειλές προς ασφαλιστικά ταμεία πλησιάζουν με τα 40 δις. 110 και 40, 140 περίπου. Εφορία και ασφαλιστικά ταμεία. Τα 10 κοινά δάνεια μέσα στην πανδημία περίπου στα 8 με 10 δις κοκκίνησαν. Εάν συνυπολογίσουμε και αυτά τα οποία έχουν παγώσει οι οφειλές λόγω της πανδημίας, νομίζω ότι ίσως ξεπεράσουμε και τα 15 με 20 δισεκατομμύρια. Είναι κάτι το οποίο πυροδοτεί και δημιουργεί δυστυχώς όλα τα συστατικά, τα άσχημα, για να έχουμε μία έκρηξη το 2022, μετά τον επόμενο χειμώνα. Μία τέτοια έκρηξη λοιπόν σε συνδυασμό με το χρέος, το οποίο είμαστε πάνω από τα 350 δις, πολύ φοβάμαι ότι θα οδηγήσει σε νέα έκκληση και πάλι γονιπετή στην Ευρώπη για μια νέα συμφωνία για να μας χρηματοδοτήσει. Δυστυχώς έχουμε, και το λέω δυστυχώς, έχουμε ένα απόθεμα 35 με 40 δις ως κράτος. Αυτό όμως, όταν ακούω δηλώσεις του κυρίου Γεωργιάδη ότι από τον επόμενο χειμώνα η οικονομία μπορεί να αυτοκτονήσει και να καταστραφεί, το μόνο που κάνει είναι δημιουργεί άσχημες εξελίξεις. Αυξήθηκε το spread μετά αυτή τη δήλωση. Πρέπει να προσέχουν οι πολιτικοί επιτέλους τι ξεστομίζουν. Αυξήθηκε το spread δανεισμού στην Ελλάδα από μία δήλωση. Για ποιον λόγο, γιατί θα έπρεπε να υποθεί αυτό? Αυθαίρετα λοιπόν οι πολιτικοί λένε το οτιδήποτε, και τώρα που θα βγούμε να δανειστούμε, γιατί έχουμε να αποπληρώσουμε χρέος, θα πληρώσουμε παραπάνω χρήματα για μια άστοχη, εντελώς άστοχη, κομψά να τη χαρακτηρίσω, δήλωση. Μάλιστα. Νίκο, να κλείσουμε με το επιχειρήν και να δούμε ποια είναι τα εμπόδια, αλλά και βέβαια ποιο είναι το ζητούμενο ουσιαστικά σε αυτό το τομέα. Τα τελευταία περίπου 20 χρόνια δείχνει μια έρευνα ότι ρωτήθηκαν σχεδόν όλοι οι επιχειρηματίες σε όλα τα επίπεδα ποια είναι αυτά που θεωρούν αυτοί ως κύρια εμπόδια στην ελληνική επιχειρηματικότητα. Μαντεύουμε λίγο πολύ. Το πρώτο είναι το κομμάτι των φορολογικών συντελεστών. Στην ουσία δουλεύουμε εδώ στον ιδιωτικό τομέα για να συντηρήσουμε το κράτος σε μεγάλο βαθμό. Το δεύτερο είναι το κομμάτι του ΦΠΑ. Πάνω από το 45% λοιπόν του επιχειρήν στην Ελλάδα δήλωσε αυτά τα δύο, που είναι τα κυρίαρχα διαχρονικά εμπόδια και στην ουσία δεν τους αφήνουν να αναπτυχθούν και να προσλάβουν περισσότερο κόσμο. Επίσης, η έλλειψη ρευστότητας και χρηματοδότηση είναι κατά σειρά το τρίτο εμπόδιο. Ρευστότητα δεν υπάρχει. Η χρηματοδότηση, όταν αυτή τίθεται επιτάπητος, πολύ απλά τα επιτόκια είναι εξοντωτικά. Δουλεύεις να καλύψεις το κομμάτι της χρηματοδότησης, του τόκου δηλαδή. Μεγάλο και αυτό πρόβλημα. Επίσης, η χαμηλή ζήτηση των προϊόντων αυτή τη στιγμή και ειδικά από τα τελευταία χρόνια λόγω της κρίσης και των μνημονίων έχει εξελιχθεί σε τέταρτο μέγα θέμα. Δεν υπάρχει λοιπόν η ζήτηση σε προϊόντα και υπηρεσίες. Αναγκαστικά οι επιχειρήσεις μένουν στάσιμες ή λειτουργούν με χαμηλότερη ταχύτητα. Δεν αξιοποιούν λοιπόν όλες αυτές τις δυνατότητες που έχουν, γιατί πολύ απλά ούτε το κράτος ούτε και οι συνθήκες βοηθούν όχι απλά να πάρουμε μπροστά, αλλά να αρχίσουμε σιγά σιγά να παράγουμε περισσότερο πλούτο. Μάλιστα. Νίκο, να σε ευχαριστήσω πάρα πολύ. Να σου ευχηθώ καλό βράδυ, καλό Σαββατοκύριακο. Επίσης, καλή συνέχεια. Στο Μέτσοβο. Νομίζω, ναι, τώρα το βράδυ έχουμε και ένα αεράκι. Α. Είναι ιδανικά για να μπορεί κάποιος να απολαύσει ένα ποτό, μια μπύρα, σε πολύ χαλαρούς και ήρημους ρυθμούς. Ωραία. Καλά είναι, γιατί και εδώ δρόσει σε λίγο, έτσι, για να πάρουμε μια ανάσα. Ουσιαστικά, γιατί προσωρινά, νομίζω. Μέρες. Προσωρινά. Έρχεται και Σαββατοκύριακο, κάποιος μπορεί να πάει και για μπανάκι, οπότε καλά είναι. Λοιπόν, να σε ευχαριστήσω πάρα πολύ. Καλό σου βράδυ, καλό Σαββατοκύριακο και πάλι.
Και εμείς να συνεχίσουμε, κυρίες και κύριοι, με 48 συμμετοχές, αριθμός ιδιαίτερα υψηλός, με δεδομένο το σφιχτό αγωνιστικό πρόγραμμα, αλλά και τις συνθήκες που έχει δημιουργήσει και στον μηχανοκίνητο αθλητισμό η πανδημία, θα πραγματοποιηθεί αύριο αλλά και την Κυριακή το 27ο Ηπειρωτικό Ράλι που διοργανώνεται από την Ελέτα. Σε σχέση με τον αγώνα της περσινής χρονιάς, τα αγωνιστικά χιλιόμετρα φέτος έχουν αυξηθεί, καθώς θα υπάρχουν δύο επιπλέον ειδικές διαδρομές το απόγευμα του Σαββάτου στην περιοχή των Μαρμάρων. Έχοντας κερδίσει τις καρδιές των αγωνιζομένων αλλά και την στήριξη των φορέων, το Ηπειρωτικό Ράλι και πιο συγκεκριμένα το 27ο Ηπειρωτικό Ράλι πραγματοποιείται το ερχόμενο Σαββατοκύριακο, χωρίς όμως θεατές καθώς απαγορεύονται λόγω των υγειονομικών πρωτοκόλων. Αυτός εξάλλου είναι και ο λόγος που για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά δεν θα γίνει η πανηγυρική εκδήλωση στην κεντρική πλατεία. Το 27ο Ηπειρωτικό Ράλι διεξάγεται φέτος με 48 συμμετοχές, αριθμός ιδιαίτερα υψηλός με δεδομένο το σφιχτό αγωνιστικό πρόγραμμα και τις συνθήκες που έχει δημιουργήσει για τον μηχανοκίνητο αθλητισμό η πανδημία. Ο αγώνας αποτελεί τον δεύτερο γύρο του φετινού Πανελληνίου Πρωταθλήματος Ασφάλτου, ενώ σε σχέση με τον αγώνα της περσινής χρονιάς, τα αγωνιστικά χιλιόμετρα έχουν αυξηθεί, καθώς θα γίνουν δύο επιπλέον ειδικές διαδρομές το απόγευμα του Σαββάτου στην περιοχή των Μαρμάρων. Θα ακολουθήσουν βέβαια την Κυριακή τα εντυπωσιακά περάσματα στη Δοδόνη και στην Κωνστάνιανη. Το δικό του ευχαριστώ προς τους αγωνιζόμενους που για μία ακόμη χρονιά τιμούν το Ηπειρωτικό Ράλι με την συμμετοχή τους, αλλά και όλους τους φορείς της περιοχής που στέκονται στο πλευρό της διοργάνωσης, εξέφρασε κατά τη διάρκεια συνέντευξη τύπου ο πρόεδρος της ΕΛΕΤΑ Χρήστος Αριγιαννίδης. 27ο Ηπειρωτικό Ράλι, ένας αγώνας του Πανελλήνιου Πρωταθλήματος Ράλι, διήμερος αγώνας μετά από πάρα πολλά χρόνια. Με ειδικές δηλαδή και το Σάββατο και την Κυριακή. Θέλω να ευχαριστήσω όλους αυτούς που μας βοηθάνε για άλλη μια χρονιά να κάνουμε τον αγώνα, όπως το μεγάλο χορηγό που είναι το τεστ ιδιωτικό κτέο Βουνοπλαγιάς Ιωαννίνων, το Δήμο, την Περιφέρεια, το ΠΕΑΚΙ, τους Σαμαρίτες, το ΕΚΑΒ, την Τροχέα και όλους αυτούς που βάζουν πλάτη για μια πάρα πολύ μεγάλη οργάνωση για την πόλη μας και για την Ήπειρο γενικά. Ο τεχνικός έλεγχος των αυτοκινήτων θα ξεκινήσει το Σάββατο 11 με 12.30 στο κατάστημα του ιδιωτικού κτέου στη Βουνοπλαγιά Ιωαννίνων, το ΟΤΟΤΕΣΤ. Η πρώτη ειδική θα ξεκινήσει αύριο στα Μάρμαρα το Σάββατο 4.30 ώρα το πρώτο αυτοκίνητο και η δεύτερη πάλι στα Μάρμαρα τις 6 και 4. Και την Κυριακή ο αγώνας είναι δύο ειδικές διαδρομές, 10 και 4 η πρώτη ειδική στη Δοδόνη, το πρώτο αυτοκίνητο και το δεύτερο αυτοκίνητο και η δεύτερη ειδική στις 1 παρα 5. Μας έχουν βοηθήσει πάρα πολλοί αθλητές από όλη την Ελλάδα, από την Κρήτη, από τη Θεσσαλονίκη, από την Αθήνα και τα πληρώματα είναι πάλι για άλλη μια χρονιά, 48, που είναι πιστεύω ένα ρεκόρ για τη φετινή χρονιά. Θα ισχύσουν όλα τα υγειονομικά πρωτόκολλα και οι θεατές στο βουνό απαγορεύονται. Έχει κερδίσει το ράλι της καρδιάς των αγωνιζομένων, ναι βέβαια, γιατί είπα, όπως είπα και πριν, βοηθάνε όλοι οι πάντες για να γίνει αυτός ο καλός αγώνας με παροχές όπως είναι που τους φέρνουμε τα αυτοκίνητα δωρεάν από την Αθήνα, ξενοδοχεία, διανομή και όσο μπορούμε προσπαθούμε να έχουμε μια καλή φιλοξενία στον κόσμο. Αραγός της διοργάνωσης η Περιφέρεια Ηπείρου αλλά και το ΠΕΑΚΙ με τον Αντιπεριφερειάρχη Κώστα Σαράβα αλλά και τον Πρόεδρο του ΠΕΑΚΙ Παντελή Κολόκα να αναφέρονται στην σημασία της διοργάνωσης που αφενός τονώνει την τοπική οικονομία και αφετέρου συμβάλλει στην τουριστική προβολή της περιοχής. Να σας μεταφέρω τις ευχές Πρόεδρε του Περιφερειάρχη για να στεφτούν οι αγώνες με επιτυχία. Για άλλη μια φορά, κάτω από αντίξωες υγειονομικές συνθήκες, καλείται η διοίκηση για το Πανηπειρωτικό Ράλι να διοργανώσει έναν δύσκολο αγώνα. Πιστεύω ότι θα γίνει με επιτυχία. Κάτω από δύσκολες υγειονομικές συνθήκες όπου χρειάζονται ειδικές εξετάσεις, να τηρηθούν όλα τα υγειονομικά πρωτόκολλα και πρέπει να τηρηθούν για το καλό της κοινωνίας πάνω απ' όλα. Να συγχαρούμε όλα τα πληρώματα τα οποία δηλώνουν συμμετοχή και στηρίζουν την περιοχή μας, την Ήπειρο. Να συγχαρούμε όλους τους ιδιώτες χορηγούς που συμβάλλουν και αυτοί οικονομικά για τη διοργάνωση αυτού του αγώνα. Και ευχόμαστε να πάνε όλα καλά. Ιδιαίτερα όμως θα πρέπει
αυτοί οι αγώνες βοηθάνε στο οικονομικό, στο τουριστικό κομμάτι και όλη την περιοχή. Ιδιαίτερα όμως πρέπει να αξιοποιήσουμε το ποιοτικό δυναμικό το οποίο έχουμε για την διοργάνωση τέτοιων αγώνων και όλοι μαζί να συμβάλλουμε για να στρέφονται πάντοτε με επιτυχία αυτές οι διοργανώσεις. Να ευχηθώ και πάλι καλή επιτυχία. Όπως βλέπετε, στηρίζουν όλοι και τοπιακοί, όλοι οι παράγοντες της πόλης στηρίζουν αυτούς τους αγώνες, γιατί και πρέπει και έχουμε υποχρέωση να τους στηρίξουμε. Και πάλι να ευχηθώ καλή επιτυχία σε όλα τα πληρώματα, να τους ευχαριστήσουμε ιδιαίτερα, να έχουν καλή διαμονή και να είναι υγιείς. Στηρίζουμε και φέτος τη διοργάνωση, όπως το κάνουμε κάθε χρόνο. Η Γενική Γραμματεία Αθλητισμού στηρίζει και τον μηχανοκίνητο αθλητισμό, ξαναζωντάνεψε το Ράλι Ακρόπολης και διοργανώσεις σαν αυτή, όπου οι συντοπίτες μας μάχονται για να προβάλλουν τον τόπο και σε συνεργασία με όλους τους φορείς να διοργανώνουν αγώνες υπό αυτές τις συνθήκες, πρέπει να στηρίζεται και με ακόμη μεγαλύτερη θέρμη. Αφορά αυτή η διοργάνωση όχι μόνο τους φίλους του αγωνιστικού μηχανοκίνητου αθλητισμού, αλλά και όλους τους οδηγούς, γιατί η Ελέτα όλα τα χρόνια προσπαθεί να περάσει σε όλους μας τους κανόνες ασφαλούς οδήγησης, κάτι που είναι απαραίτητο για να μπορούμε να κυκλοφορούμε στους δρόμους και να συμμορφωνόμαστε με τους κανόνες ασφάλειας και συμπεριφοράς οδηγικής τέτοιας που πρέπει να περιορίσουμε τα ατυχήματα. Ελπίζουμε πως αυτή η επιστροφή, η μερική επιστροφή στην κανονικότητα θα συνεχίσει να γίνεται, ώστε να μπορούμε να συνεχίσουμε όλοι μαζί να διοργανώνουμε αγώνες σαν αυτούς και όχι μόνο στον μηχανοκίνητο αθλητισμό, αλλά και στα υπόλοιπα μέρη του αθλητισμού και του πολιτισμού, για να μπορέσουμε να ξαναεπιστρέψουμε στη ζωή που έχουμε στερηθεί όλο σχεδόν τώρα μια διετία. Και στο σημείο αυτό να περάσουμε να δούμε αναλυτικά την πρόγνωση από την Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία για τον αυριανό καιρό στην Ήπειρο. Η ηλιοφάνεια με νεφώσεις και πτώση της θερμοκρασίας αναμένεται να είναι τα κύρια χαρακτηριστικά του καιρού για αύριο στην Ήπειρο. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες βορειοανατολικές διευθύνσεις. Η θερμοκρασία θα κοιμανθεί από 14 έως 30 βαθμούς Κελσίου στα Ιωάννα, από 18 έως 31 στη Θεσπρωτεία, από 19 έως 34 στην Άρτα και από 20 έως 34 βαθμούς Κελσίου στην Πρέβεζα. Στο σημείο αυτό, κυρίες και κύριοι, ολοκληρώθηκε το κεντρικό δελτίο ειδήσεων από το Ήπειρο στη Βιέννα. Από όλους εμάς, δημοσιογράφους και τεχνικούς, ευχές για ένα όμορφο βράδυ και καλό σας Σαββατοκύριακο. We'll be right back.